Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε λοιπόν έτσι να ανοίξουμε και την ατζέντα της ημέρας. Εφτάστερος λοιπόν ο Παναθηναϊκός, το υποσχέθηκε και το έφερε. Και η γιορτή δεν έχει τέλος. Λογικό είναι αυτό. Στα πολιτικά τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, είναι η είδηση που προέκυψε στα μέσα της ημέρας. Έχουμε πρόστιμα από την Επιτροπή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών. 400.000 ευρώ στο Υπουργείο Ιστορικών, 40.000 ευρώ στην κυρία Σημακοπούλου. Πρόκειται για τη γνωστή υπόθεση διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, των email. Στην ακρίβεια τώρα, εγώ θα πω ότι ο καυγάς δεν γίνεται για το πάπλωμα, γίνεται για τη φέτα. Παρακολουθούμε εδώ και ένα τριήμερο την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το κόστος της φέτας, με αφορμή όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής για την τιμή της φέτας, με τον κύριο Κασελάκη να παίρνει κάμερα και να τρέχει στα σούπερ μάρκετ και όλο αυτό το χαμό. Πάντως, να καταλήξουμε ότι εμείς καταναλωτές ξέρουμε πόσο κάνει η φέτα, δεν χρειάζεται, δεν περιμένουμε ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να μας πούν πόσο κάνει. Και βέβαια, ο υπόλοιπος προεκλογικός καυγάς συνεχίζεται και με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Κασελάκη στη Δυτική Όχθη. Όμως πριν πάμε στο πάνελ μας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα υποδεχθώ εδώ στο στούντιο και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας απόψε, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Τώρα, ήθελα μια πρώτη αντίδραση για μια δήλωσή σας για τα πρόστιμα που έχουμε. 400.000 στο Υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 στην κυρία Σημακοπούλου. Ήδη, μάλλον ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ζητούν την παρέτηση της κυρίας Κεραμέως, της Υπουργού, και το Κομμουνιστικό Κόμμα την καλεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το δικό μου ερώτημα, για να σας δώσω και το χρόνο να απαντήσετε, είναι ότι τώρα, καλώς ή κακώς, βλέποντας και τα social media και μιλώντας με ανθρώπους σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ήταν ότι αυτές τις 300.000 ευρώ οι φορολογούμενοι δεν τις πληρώσουν. Να πούμε καταρχάς ότι αυτή η αιμονική αντίδραση της αντιπολίτευσης πριν καλά-καλά ακουστεί το οτιδήποτε να παραιτηθεί η Νίκη Κεραμέως επαναλαμβάνεται και τώρα που βγαίνει μια απόφαση η οποία επιβεβαιώνει αυτό που από την αρχή είχαμε πει. Μάλιστα θυμάμαι ότι σε μια ενημέρωση πολιτικών συντακτών ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης είχα δώσει κάποιες πληροφορίες με βάση την έρευνα που είχε κάνει η κυβέρνηση για την συγκεκριμένη υπόθεση. Και αν θυμάστε καλά, όσα είχαμε πει τότε επιβεβαιώνονται από το σκεπτικό της απόφασης. Mm-hmm. Τότε, εμείς τι είχαμε πει, ότι η διαρροή, που κακώς κάκιστα έγινε, συνέβη μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών του Μαΐου του 2023, δεν αφορά κάποια εκλογική διαδικασία. Το διευκρινίζει και η. Ούτε τότε. Το διευκρινίζει η απόφαση. Άρα, επιβεβαιώνει το χρονισμό. Επιβεβαιώνει ότι δεν αφορούσε την εκλογική διαδικασία ούτε το 23. Επιβεβαιώνει λόγω του χρονισμού ότι δεν αφορά και την εκλογική διαδικασία του 24, δηλαδή την επιστολική ψήφο. Τότε λοιπόν, επειδή δεν πίστευαν αυτό το οποίο είχαμε πει, ζητούσαν την παρέτηση Κεραμέως. Γιατί η Κεραμέως ανέλαβε Υπουργός Εσωτερικών μετά τις δεύτερες εκλογές. Εμείς απαντούσαμε και λέγαμε ότι περιμένετε να δείτε και την απόφαση, θα δείτε ότι θα επιβεβαιωθούμε. Ναι. Τώρα επιβεβαιωνόμαστε μετά και τις παρετήσεις που υπήρξαν και τις ευθύνες που ανελήφθησαν από κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Επανέρχεται η αντιπολίτευση, ενώ φαίνεται ότι δεν υφίστανται αυτά τα οποία έλεγαν και συνεχίζουν και μιλάνε για παρέτηση Κεραμέως. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θυμίζει λίγο αυτό με το Λύκο και τα πρόβατα. Έχουν χάσει πλέον και οι έννοιες και τα αιτήματα την αξία τους. Υπάρχει, ας πούμε, κατά καιρούς ως απέτηση από την αντιπολίτευση στο παρελθόν και στο σφοδρότα της έντασης χρόνια η διατύπωση αιτημάτων για παραιτήσεις υπουργών. Αυτή η κατάχρηση άνευ αιτίας, άνευ επιχειρημάτων που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και δυστυχώς πλέον και από το ΠΑΣΟΚ που βγάζει μια ακόμα πιο ανεξήγητη ανακοίνωση, δεν έχει καμία ουσία. Ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ένα πρόστιμο. Η αλήθεια είναι δεν θυμάμαι πολλές φορές αρχή να επιλείπτει. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Δεν θυμάμαι πολλές φορές στην αρχή να επιλείπτει πρόστιμο σε Υπουργείο. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση βγήκε από την αρχή μπροστά. Αυτά τα οποία γνώριζε τα είπε. Ανελήφθη η ευθύνη από αυτούς που ανελήφθη και αποδεικνύεται πλέον με τη βούλα ότι αυτά τα οποία είχαμε πει ισχύουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί μία τάξη μεγέθους είναι μία διαρροή mails και μία αποστολή δεδομένων σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να γίνει, ζήτημα δηλαδή προσωπικών δεδομένων, και μία άλλη τάξη μεγέθους είναι αυτό που προσπαθούσε να χτίσει ως αφήγημα αντιπολίτευση, ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας των εκλογών. Να σας θυμίσω ότι αυτό ήταν το επιχείρημα, το αφήγημα, το διατάφτα της. Μα και γι' αυτό είπα ότι η ανακοίνωση αρχής το διευκρινίζει. Άρα εδώ να πούμε ότι γκρεμίζεται για άλλη μια φορά μια προπαγάνδα, η οποία τι κάνουν συνήθως, πατάνε πάνω σε μια πληροφορία,
τη διωγγώνουν, πολλές φορές την αλλοιώνουν και φτιάχνουν μια ψεύτικη πραγματικότητα. Mm-hmm. Και έρχεται κάποια στιγμή η πραγματικότητα, η μία και μοναδική, η αλήθεια και την γκρεμίζει. Ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πρόστιμο. Αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Εσωτερικών και στην ανακοίνωσή του είναι ότι θα μελετήσει την απόφαση, θα δει ποια είναι τα ένδικα μέσα, τα νομικά εργαλεία που μπορεί να ασκήσει και αναλόγως θα πράξει. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό. Επειδή είστε και νομικός, ναι, το ρωτώ. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι είναι θεμητό να προσφύγει να κάνει κατά της απόφασης το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό που μπορεί να κάνει μια δημόσια υπηρεσία, ένα υπουργείο, ένα νοσοκομείο, μια ΔΟΗ, μια οποιαδήποτε υπηρεσία δέχεται ένα πρόστιμο, άρα είναι μια διοικητική πράξη, μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Το ένα ή και το άλλο. Μιλάω τώρα θεωρητικά, για να μην εξηγηθώ. Να το προσβάλλει ή στη συνέχεια να αναζητήσει τυχόν αστικές ευθύνες από κάποιον ή κάποιους που θεωρεί ότι έχουν μια ευθύνη και οι οποίοι υπηρετούσαν ή υπηρετούν ακόμα στο δημόσιο. Αυτό συμβαίνει πάντοτε νομικά. Έτσι. Εδώ πέρα υπάρχει νομική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα μελετήσει το σκεπτικό της απόφασης. Δεν αμφισβητούμε, γιατί εμείς ήμασταν πρώτοι αυτοί που λέγαμε, το χρονισμό των γεγονότων. Από εκεί πέρα θέλουμε να δούμε αν ήταν εξαντλητικό το πρόστιμο, αν ήταν δίκαιο, αν ακολουθήθηκε η προσήκωστα διαδικασία. Πρέπει να γίνει αυτό, γιατί, όπως πολύ σωστά λέτε, λόγω και της συνέχειας που υπάρχει στο κράτος, μπορεί αυτό να μην αφορά την κυβέρνηση της δεύτερης τετραετίας. Αφορά τις ημέρες υπηρεσιακής κυβέρνησης, χωρίς αυτό να είναι μουφή. Έτσι, για την υπηρεσιακή υπουργό, φαίνεται ότι δεν έχει κάποια ευθύνη, ούτε καν εκλήθη. Όμως, σε κάθε περίπτωση, ως το Υπουργείο Εσωτερικών, ακόμα και να αναφέρονταν σε μια προηγούμενη, σε μια επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση, οφείλει ως δημόσιο να δει ποια είναι τα εργαλεία. Πάντως, θα κρατώ και το κρατώ σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί το διευκρινίσετε, δεν έχει υπάρξει κάποια απόφαση. Αλλά, σαν να ζητώ τα φώτα σας από την απονομική άποψη, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, για παράδειγμα, ή ένα παράθυρο προσφυγής κατά της απόφασης της αρχής, ξαναλέω θεωρητικά. Ένα δεύτερο είναι η αστική αξίωση από τους ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα έκαναν αυτό που έκαναν. Έχουν οποιαδήποτε δημόσια θέση, εν προκειμένου υπουργός εσωτερικών, ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, υποχρεούνται εκ του νόμου μετά την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας να ασκήσουν τα όποια θεσμικά νομικά εργαλεία έχουν. Πάμε στην ακρίβεια. Γιατί είδαμε και το σχολίασα και στην εισαγωγή της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε και τον αρχηγό του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης να μας πει πόσο κάνει η ΦΕΤΑ, που η αλήθεια είναι ότι περιορίστηκε, υποτιμά και το πρόβλημα όλος αυτός ο τρόπος υπό τον οποίο αντιπαρατέθηκαν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτές τις τρεις ημέρες. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ ουσιαστικό. Φαίνεται, δέχεστε μια κριτική, ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση δεν έχουν αποδώσει ιδιαίτερως και αναρωτιέμαι αν η επιστολή τελικά θα μας δώσει κάποια λύση προς την κυρία Φοντερ Λάιν. Μα το πιο λυπηρό, ξεκινάω από την αρχή της ερώτησής σας, είναι ότι με όλη αυτή την τακτική που ακολουθεί η αντιπολίτευση των fake news και της παραποίησης πραγματικότητας, αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στον αέρα, γιατί δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις στον κόσμο. Αλλά το πιο λυπηρό είναι ότι χάνουμε πολύτιμο χρόνο ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης για να αποδομούμε fake news. Mm-hmm. Το αντιλαμβανόμαστε και εμείς αυτό. Δεν είναι ευχάριστο, αντί να λες τι έχεις κάνει, τι άλλο πρέπει να κάνεις και να κάνεις και την αυτοκριτική σου, και αντιστοίχως η αντιπολίτευση να αντιπροτείνει κοστολογημένα να αποδομείς fake news. Είναι αντιπαραγωγικό, είναι πολλές φορές αποκρουστικό για τους πολίτες, όμως είναι δυστυχώς αναγκαίο για να μην αιωρούνται ψέματα. Τώρα, δεν υπάρχει αμφιβολία τι συνέβη στο συγκεκριμένο θέμα. Το απάντησα και σήμερα στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Ναι, το αποδείξαμε, νομίζω. Η ΦΕΤΑ, ας το κλείσουμε εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε νοικοκυριό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Το ότι είμαστε πρωταλληλτές στην ακρίβεια είναι ένας επιχαίος τίτλος, ο οποίος δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα και εμείς και όλα τα κράτη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε εμάς υπάρχει και ο παράγοντας διαθέσιμου εισοδήματος. Εδώ επίσης λέγεται η μισή αλήθεια. Ναι, είμαστε χαμηλά μετά από μια πολυετή κρίση, όμως είμαστε ταυτόχρονα και οι πρώτοι σε ποσοστό αύξησης, όχι σε πραγματικά νούμερα, ποσοστό αύξησης του κατακεφαλήνα ΕΠ. Άρα, για να τα βάλουμε όλα και να κάνουμε ένα συμπέρασμα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, κυρίως λόγω του ότι η χώρα μας έχασε πολλά χρόνια στο ζήτημα της ανάπτυξης. Όταν έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη, εμείς κρατούσαμε ομπρέλα. Το ευχάριστο ποιο είναι? Το ευχάριστο είναι ότι το αντιμετωπίζουμε.
όντες ως, ως Ελλάδα, όντες ως πολίτες σε αυτή τη χώρα, σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση οικονομικά. Τι θέλω να πω. Πρώτον, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία χωρίς να χρεώνει τις επόμενες γενιές αυξάνει το εισόδημα των πολιτών. Ναι, αυτό δεν αποτυπώνεται όσο θα θέλαμε λόγω της ακρίβειας, αλλά κάνουμε μόνιμες παρεμβάσεις που θα μείνουν όταν η κρίση θα αρχίσει να υποχωρεί, η πληθωριστική. Το δεύτερο είναι ότι επιτέλους έχουμε μια κυβέρνηση από το 19-20 και μετά που έφτιαξε και λειτουργεί έναν μηχανισμό προστήμων που θα μείνει και μετά την έντονη ακρίβεια, γιατί η σκροκέρδεια δεν γεννήθηκε με την ακρίβεια. Συμφωνώ. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος αντί να ψάχνει αφορμές να λαϊκίζει όπως κάποιοι στο παρελθόν από μια προηγούμενη κυβέρνηση, αναφέρομαι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να βρίσκει λύσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ναι. Και γιατί διάλεξε τώρα την επιστολή, όχι γιατί θεωρεί ότι μετά από δύο εβδομάδες, ένα μήνα θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά γιατί ξεκινάει ένας νέος πενταετής κύκλος στην Ευρώπη και εμείς επιλέγουμε να κάνουμε ευρωεκλογές με συγκεκριμένη ατζέντα πενταετίας με βάση τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν. Εδώ όμως δεν σας αφισβητεί κανείς την πρόσθετη την αύξηση των μισθών. Έγινε η αύξηση. Η απάντηση, και την ξέρετε, είναι ότι δεν φτάνει λόγω της ακρίβειας. Και θα συμφωνήσω ότι δεν φτάνει. Προφανώς. Χρειάζεται άλλο και θα υπάρχει κι άλλο. Συμφωνούμε όλοι μας αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι τα πρόστιμα. Έτσι, που όντως πέφτουν πρόστιμα. Το τρίτο κομμάτι είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπου εκεί φαίνεται να έχετε στυλώσει τα πόδια σε προτάσεις που κάνει η αντιπολίτευση. Εγώ δεν θα πω για μηδενισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας. Υπάρχει σκέψη ότι γιατί δεν μπορούμε. Άκουγα σήμερα για παράδειγμα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι μπορούμε να δούμε στον προϋπολογισμό ότι έχουμε προϋπολογίσει ως έσοδο από το ΦΠΑ και να σταματήσουμε εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα λεγόμενά του. Αλλά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια διαχείριση και να πούμε θέλουμε 2,5 δισεκατομμύρια. Μπακαλίστικο ακούγεται αυτό που λέω, αλλά ίσως έχει μια λογική. Θέλουμε 2,5 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ή παίρνουμε 2,5 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν σταματάμε εκεί? Προσέξτε. Καταρχάς, για να έχει αξιοπιστία μια πρόταση και να έχει ουσία από την αντιπολίτευση, πρέπει να υπάρχει κοστολόγηση και δίπλα στην κοστολόγηση να υπάρχει και το αντίμετρο, δηλαδή από πού θα βρεθούν τα λεφτά, τα έσοδα. Ο προϋπολογισμός, όπως γνωρίζετε, είναι έσοδα και έξοδα. Ναι. Για παράδειγμα, είπε σήμερα σε ένα βίντεο το κ. Κασελάκης ξανά 13ος-14ος μισθός. Υποσημείωση, αυτό δεν είναι στο πρόγραμμα που κοστολογήθηκε, που βγαίνει περίπου 45 δις την τετραετία. Αυτό είναι 2,2 δις το χρόνο έξτρα, άρα 8,8 δις την τετραετία έξτρα, όπως το συν 5% για την υγεία, που είναι 11 δις το χρόνο, 44 δις την τετραετία. Ναι. Θα είναι έξτρα. Έτσι, όπως και ο μηδενισμός ΦΠΑ είναι κάτι έξτρα. Είναι 1,8 δις το χρόνο, αναλόγως σε ποια προϊόντα αναφερόμαστε, μπορεί να φτάσει και μέχρι 2,5. Σύμφωνοι. Ωραία. Σύμφωνοι. Για να έχει αξιοπιστία αυτή η πρόταση, να έχει ουσία βασικά, όχι αξιοπιστία, να έχει νόημα να τη συζητήσουμε, πρέπει να συνοδεύεται με κάτι άλλο. Θέλω να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και θα κόψω, προτείνω να κόψω όταν γίνω κυβέρνηση, ζητά από την κυβέρνηση να κόψει, το Α, το Β, το Γ επίδομα ή να αυξήσει τον Α, το Β, το Γ φόρο. Δηλαδή, απόλυτο σαφές. Αυτό δεν συμβαίνει, δυστυχώς, κύριε Νύφλη. Άρα είναι λαϊκισμός. Και σας μιλά ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, που όχι από τότε που είμαι εγώ εκπρόσωπος, από το 19 που εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο μειώνει ή καταργεί φόρους. Θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερες μειώσεις ή καταργήσεις φόρων. Βεβαίως. Γι' αυτό και αυτό περιγράφεται στο πρόγραμμά μας. Και έχουμε ξεκινήσει και στη δεύτερη τετραετία, όπως με την αύξηση του φορολόγιου του για παιδιά, να το κάνουμε. Ναι. Αλλά το κάνουμε με δύο κριτήρια. Πρώτον, αυτά να αποδίδουν, να είναι κοστολογημένα και να μην εκτροχιάζουν τον προϋπολογισμό. Και γι' αυτό όλα μας τα μέτρα, τα προεκλογικά που πλέον είναι νόμοι του κράτους, γίνονται σταδιακά νόμοι του κράτους, ενεκρίθησαν από την Ευρώπη. Και το δεύτερο κριτήριο είναι να έχουν πραγματικό όφελος για τον καταναλωτή. Ναι. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν που τον πρόταση για το ΦΠΑ, που επί της αρχής εμείς είμαστε σύμφωνοι στις μειώσεις φόρων, γιατί το έχουμε κάνει πράξη, δεν την προχωράμε. Ο πρώτος είναι το δημοσιονομικό. Ο δεύτερος είναι γιατί έχει φανεί στις υπόλοιπες χώρες ότι δεν έχει πραγματικό όφελος, δεν περνάει στον καταναλωτή. Η Ισπανία, που χρησιμοποιούν όλοι ως παράδειγμα, που έκανε μια τέτοια κίνηση, σωρευτικά από τότε που ξεκίνησε. Πέρασε ελάχιστα. Όχι, και σωρευτικά έχει μεγαλύτερο οριακά από εμάς πληθωρισμό τροφίμων. Ναι. Άρα αυτοί είναι οι λόγοι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε και για τα υπόλοιπα θέματα εσωτερικής πολιτικής, θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε ότι δεν βγαίνει αυτή η συζήτηση που η ίδια κυβέρνηση με ευθύνη του Πρωθυπουργού άνοιξε να θέσει τον εθνικό πύχη σε αυτές τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, η συζήτηση για όλα αυτά και οι εξαγγελίες που γίνονται, γιατί πλέον έχουμε περάσει σε εξαγγελίες εθνικής πολιτικής, άνοιξε από την κυβέρνηση. Ακολούθησε η αντιπολίτευση. Δηλαδή, έβλεπα και προχθές σποτ του κύριου Κασελάκη που έλεγε θα μειώσει το ΦΠΑ, όπως λέει, 13ος-14ος μισθός. Αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία εξαγγελιών.
σε έναν κύκλο που έχει ανοίξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Για μας οι ευρωεκλογές είναι εξαιρετικά κρίσιμες για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο πρώτος και κυριότερος είναι η ευρωπαϊκή τους διάσταση. Αποφασίζουν οι Έλληνες πολίτες στις 9 Ιουνίου ποια Ελλάδα θέλουν να έχουμε στην Ευρώπη. Ποια εκπροσώπηση. Mm-hmm. Και σε επίπεδο εκπροσώπων αυτών καθεαυτών, δηλαδή οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές αξιολογούνται από τους πολίτες. Και σημαντικό είναι για εμάς να έχουμε τους περισσότερους γιατί θέλουμε να εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέμε. Ποια ατζέντα θέτει το κάθε κόμμα και τι θέση έχει σε αυτή. Ταμείο Ανάκαμψης που φέραμε κάποια συγκεκριμένα χρήματα για την Ελλάδα. Το πού πάνε αυτά τα λεφτά και πόσο γρήγορα απορροφώνται. Και όλα αυτά για να μην σας κουράσω. Η ΚΑΠ, το Σύμφωνο για την Άμυνα, η μεταναστευτική πολιτική. Εμείς αυτά βάζουμε στην ατζέντα. Και υπάρχει και η δεύτερη διάσταση, η οποία έχει να κάνει με την κρισιμότητα λόγω αφηγήματος σταθερότητας. Ποιος το βάζει αυτό, το βάζει η αντιπολίτευση. Και εμείς σηκώνουμε το γάντι. Και γιατί είναι σημαντικό, ένα χρόνο τώρα μετά τις εκλογές του 23, κάνοντας και την αυτοκριτική μας, προχωράμε σε μια σειρά από τομές, ρήξεις θα πω εγώ, mm-hmm. αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα πει κάποιος ο οποίος μας ακούει και κουράστηκε τα προηγούμενα χρόνια να ακούει μεγάλα λόγια, όπως είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, ο δικαστικός χάρτης που μειώνει τους χρόνους απονομής της δικαιοσύνης, η μεταρρύθμιση στην υγεία που νοσεί το ΕΣΥ, το ξέρουμε ναι. και γνωρίζουμε ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, αλλά προχωράμε ένα πρόγραμμα. Όλα αυτά. Είχαν μια επιστολική ψήφος, είχαν μια κοινή συνισταμένη. Ήταν όλοι απέναντι. Mm-hmm. Και ήταν όλοι απέναντι, μιλώντας για ένα λαζονικό 41%, που ήταν η τιμιγορία των πολιτών, δεν είναι λευκή επιταγή. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο θα χρησιμοποιήσουν ένα μέτριο εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό οι πολίτες θα το αξιολογήσουν. Mm-hmm. Και θα είναι απέναντι σε όλα, μιλώντας για αποσταθεροποίηση, για έλλειψη νομιμοποίηση κυβέρνησης, για τις επόμενες μεγάλες αλλαγές. Άρα σταθερότητα, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, δεν σημαίνει στασιμότητα. Mm-hmm. Σταθερότητα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Πρόοδος, mm-hmm. για να γίνουν ακόμα περισσότερες τομές. Ναι, κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι κουραστικό να ακούει κάποιος μια στήρα αντιπαράθεση, αλλά μπείτε λίγο και στη θέση αυτού ο οποίος απολογείται mm-hmm. με την έννοια ότι ως κυβέρνηση οφείλει να απαντάει. Να μην απαντάμε, σας το είπα και στην αρχή. Ναι. Όταν ο άλλος σε κατηγορεί για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ή προτείνει σαν να συμμετέχει σε ένα πληστηριασμό. Ακοστολόγητα τα πάντα. Δεν πρέπει να πεις ότι αυτό το οποίο λέει ο Α, ο Β, ο Γ πολίτες είναι κοροϊδία. Ναι. Εδώ βέβαια δεν μιλήσαμε καθόλου για τα ευρωπαϊκά θέματα. Δηλαδή για την ΚΑΠ, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Δεν μιλήσαμε ποτέ. Γιατί απαντάμε, κύριε Νιφλή, σε ερωτήσεις που μας κάνετε. Μάλιστα. Εγώ ναι, δεν μπορώ εντάξει. να με ρωτάτε για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και να σας απαντάω για την ΚΑΠ, γιατί θα νομίζω προφανώς. Ότι αποφεύγω να απαντήσω. Τώρα θα σας το επιστρέψω, θα σας πω ότι δεν είδα και ένα σποτ για ευρωπαϊκά θέματα, για την ΚΑΠ, για το Ταμείο Ανάκαμψης ή οτιδήποτε άλλο. Σας πληροφορώ ότι αν δει κανείς τα σποτ που έχουν ήδη βγει, ναι. έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς αναφερόμαστε, για παράδειγμα, και στα χρήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, στο Ταμείο mm-hmm. Ανάκαμψης. Έχουμε mm-hmm. βγάλει σποτ για τους διαδραστικούς πίνακες, παράδειγμα, στην παιδεία που είναι απόρρια του Ταμείου Ανάκαμψης, για τις ανακαινήσεις νοσοκομείων και τις προληπτικές εξετάσεις, τα οποία είναι απόρρια του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ότι οχυρώσαμε τα σύνορά μας και τα κάναμε σύνορα της Ευρώπης. Αυτές είναι mm-hmm. συγκεκριμένες φράσεις που περιγράφονται στα σποτάκια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Δεν το λέω ως κριτική στους δημοσιογράφους, γιατί και εσείς αναγκάζεστε να μας ρωτάτε για μετά τα ερωτήματα και τις σκληρές ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης. Το ξαναλέω. Αυτή η συνταγή του μηδενισμού, αυτή η συνταγή του μαξιμαλισμού της πλειοδοσίας δοκιμάστηκε πολλές φορές με κορυφαία φορά το 23 και απέτυχε. Η αντιπολίτευση επανέρχεται με το ίδιο ακριβώς αφήγημα του μαξιμαλισμού, των χρημάτων που δεν υπάρχουν, των ψεμάτων. Mm-hmm. Ένα αφήγημα το οποίο πέραν το ότι απέτυχε για την ίδια, δεν βοήθησε πουθενά τη χώρα. Ελάτε να πάμε και στα εθνικά μας τώρα, στα μέτωπα που έχουμε διπλωματικά. Πέρασε σήμερα στην Τουρκία η Γαλάζια Πατρίδα στα βιβλία, στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας. Δημοσιεύματα για πάρκο που θέλει να βάλει μπροστά η Τουρκία, βγαίνει το Μαρμαρά, το πλοίο και όλο το υπόλοιπο. Με λίγα λόγια περιγράφω μέσα σε άκρες ένα σκηνικό που το είχαμε στο μυαλό μας στην απόλυτη ηρεμία του. Προφανώς δεν έχουμε τις παραβιάσεις και οτιδήποτε άλλο, αλλά φαίνεται όλο αυτό το κλίμα να χαλάει. Και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς στάση, εφόσον χαλάει το κλίμα από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, τα τουρκικά βιβλία, δεν ξέρω τώρα τα σχολικά βιβλία, αν μπορεί να ανοίξει συζήτηση και με ποιες προϋποθέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά, είναι ένα κλίμα που φαίνεται ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων εβδομάδων ή μηνών. Κύριε Νιφλή, εγώ θα σας πω αυτό το οποίο λέω κάθε φορά, ενδεχομένως μονότονα, αλλά ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, σημασία έχει η ουσία και να μετράμε κάθε λέξη. Βασική μας μέρημνα είναι να μην υπάρχει οποιαδήποτε υποχώρηση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Και το κάνουμε.
Μεγάλη, μεγάλη επιδίωξη, σταθερή επιδίωξη είναι να δυναμώνει, να ψηλώνει, να ισχυροποιείται συνεχώς η Ελλάδα. Και νομίζω ότι η Ελλάδα το 24, με τα προβλήματα που πέρασε λόγω των πολλών κρίσεων, εισαγόμενων αλλά κρίσεων, τα τελευταία χρόνια είναι πιο ισχυρή. Και οικονομικά, πιο ανθεκτική, με σταδιακή αύξηση του εισοδήματος και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Με την Τουρκία, συνειδητά έχουμε επιλέξει να μπορούμε να συνομιλούμε, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι συμφωνούμε. Και το έχουμε επιλέξει αυτό για τρεις λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί έτσι αποτυπώνονται πιο δυνατά και πιο καθαρά οι θέσεις μας και όχι μόνο στα διμερή ζητήματα, αλλά και σε ευρύτερη σημασία ζητήματα όπως το Μεσανατολικό. Η ελληνική θέση που εκφράστηκε στην Άγκυρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν και η θέση της Δύσης, ισόρροπη θέση υπέρ του αμυνόμενου, αλλά με άμεση έκφραση άμεσης ανάγκης προστασίας των αμάχων και κατάφαυσης φυρός. Εμείς μιλήσαμε για τρομοκρατική Χαμάς. Ναι. Αυτό εκφράστηκε σε όλο τον κόσμο, αντιθέτως με όσα εξέφρασε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εδώ, παρένθεση, υπάρχουν διαφορές. Υπάρχει μία διαφορά και υπάρχουν και διαφωνίες. Μία διαφορά είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Έχουμε απόσταση ακόμα για να φτάσουμε εκεί σε επίπεδο διεθνούς δικαστηρίου. Το δεύτερο όφελος είναι αυτό το οποίο είπατε κι εσείς, ότι έχουμε απτά ωφέλη. Mm-hmm. Παράδειγμα, οι μηδενικές παραβιάσεις. Έχει συνδράμει, έχει βοηθήσει αυτό το κλίμα διαλόγου μαζί με την πολιτική μας στο να έχουμε μηδενικές ροές από τον Εύρο και το Ανατολικό Αιγαίο, άρα στο μεταναστευτικό η χώρα μας είναι σε καλύτερη, πολύ καλύτερη κατάσταση από, από τις άλλες χώρες του Νότου. Και ο τρίτος λόγος είναι οικονομικά ωφέλη. Οι κάτοικοι στα νησιά υποδέχονται νόμιμους τουρίστες και όχι παράνομους μετανάστες. Υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Πέραν της μίας διαφοράς υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Υπάρχουν διακυμάνσεις στην περίοδο. Δεν έχουμε αυταπάτες. Δεν πιστεύουμε ότι ξαφνικά συμφωνήσαμε σε όλα. Ούτε η μία πλευρά το πιστεύει αυτό, ούτε η άλλη πλευρά. Και θα σας πω και κάτι. Ως προς το ζήτημα, ας πούμε, φαίνεται ότι είναι εντός χωρικών υδάτων, αυτό το οποίο μου είπατε. Το θαλάσσιο ουδέποτε πάτε, ναι. Η χώρα μας μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτηση σε κάτι που απειλεί έστω τα κυριαρχικά δικαιώματα. Και υπάρχει πλέον και μια μεγάλη περίοδος όπου υπάρχουν δείγματα που έχουμε δείξει ότι όλο αυτό γίνεται προς όφελος των πολιτών, προς όφελος των συμφερόντων που διαχρονικά υπηρετούν οι κυβερνήσεις. Τώρα, θα πάω στο Παλαιστινιακό. Είχαμε την επίσκεψη του κ. Κασελάκη στη Δυτική Όχθη, ο οποίος μίλησε για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να την αναγνώρισει όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες. Από την άλλη πλευρά, έβλεπα και σήμερα, ας πούμε, την αντίδραση ακόμα και του Εμμανουέλ Μακρόν για την κατάπαυση του Πουδηρίου, ζητώντας να σταματήσει εδώ, μετά και την τελευταία επίθεση που είχαμε με 42 νεκρούς. Ξεκινάω από τον κύριο Κασελάκη και πάω στο μεγάλη εικόνα, ενός πολύ σοβαρού ζητήματος που αποσχολεί όλη την παγκόσμια κοινότητα. Πολλές φορές η πολιτική lifestyle, το απολυτικ lifestyle, το οποίο εκφράζει ο κύριος Κασελάκης, μπορεί να είναι και για κάποιους και δικαίωμά τους χαριτωμένο. Μπορεί να μην παράγει κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα πέραν της διάνθησης της τοξικότητας, αλλά μπορεί κάποιοι να το θεωρούν όντως χαριτωμένο. Όταν αυτό πηγαίνει εκτός συνόρων και αποκτά χαρακτηριστικά εξωτερικής πολιτικής, είναι επικίνδυνο. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση lifestyle, η επίσκεψη του Ζαχαρίου. Είναι στην ευρύτερη κουλτούρα και λογική του κύριου Κασελάκη. Κάθε τι αρνητικό, τραγικό, κρίσιμο, όπως το ζήτημα της ακρίβειας, τραγικό όπως το δυστύχημα των Τεμπών, τραγικό όπως αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, να είναι αφορμή για να χρησιμοποιηθεί στην προεκλογική του καμπάνια ή να είναι ντεκόρ για selfie. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, κύριε Νιφλή, γιατί αν ήταν πραγματικές οι προθέσεις του κύριου Κασελάκη να συμβάλλει στην εκτόνωση της κατάστασης, με τον όποιον τρόπο πιστεύει, εκείνος θα είχε φροντίσει να πάει και στην άλλη πλευρά. Να συναντηθεί όπως συμβαίνει σε αυτές τις διπλωματικές επισκέψεις και με κάποιον εκπρόσωπο από το Ισραήλ. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόσφατη φάση των εκατέρωθεν επιθέσεων δεν φύτρωσε, δεν ξέρει. Έγινε μετά από μια σφοδρότατη επίθεση εναντίον αμάχων, εναντίον Ισραηλινών πολιτών από τη Χαμάς. Σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν συμπολίτες μας. Έτσι, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στη μία ή στην άλλη πλευρά. Σαφώς όχι. Και στη συνέχεια υπήρξε η αντίδραση που υπήρξε όμως, και η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει την ανάγκη να υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Σας ζητά να κάνετε κάτι που έχουν κάνει και άλλες χώρες. Ενώ δεν το έχει βγάλει από το μυαλό του, καταλαβαίνετε πώς το λέει. Η ελληνική κυβέρνηση έχει, νομίζω, τη δίκαιη θέση, μια ισορροπημένη θέση. Αναγνωρίζει απολύτως την ανάγκη να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να υπάρξουν δίωδοι στήριξης των αμάχων. Δεν το συζητάμε αυτό, όμως δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας στην έναρξη του φαινομένου αυτού. Είμαστε και είμαστε πάντοτε με τον αμυνόμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε
την ανάγκη καταρχάς να διαχωριστεί η τρομοκρατική Χαμάς με το λαό της Παλαιστίνης, που και αυτός δοκιμάζεται και υποφέρει. Και θα σας πω και κάτι. Όταν ένας άνθρωπος έχει βγει και έχει πει ότι υπάρχει και καλό μέρος της Χαμάς και ένας άλλος, ο κ. Πιλιοτόπουλος, ο ένας είναι ο κ. Κασελάκης, ο άλλος είναι ο κ. Πιλιοτόπουλος, υπάρχουν και λιγότερο εξτρεμιστές τρομοκράτες, τι καθόμαστε και συζητάμε. Είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα για να μπούμε στη διαδικασία ανάλυσης άλλης μιας προεκλογικής φιέστας. Είναι τραγικό, σκεφτείτε, να έχεις τον πόνο σου, να έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες ενέργειες, να μην ξέρεις αν θα σε βρει το επόμενο πρωί και στη μία και στην άλλη πλευρά. Και να έρχεται και ο κ. Κασελάκης να κάνει προεκλογικό αγώνα για να βγάλει. Δεν πρέπει να ακουστεί όμως και ένα δυνατό φτάνει από την ελληνική κυβέρνηση προς την Ισραηλινή πλευρά, με όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράψατε. Έχει ακουστεί πολύ δυνατά η θέση μας, η οποία περιέχει και το φτάνει. Το φτάνει είναι μια ανθρώπινη έκφραση. Καταλάβατε πώς το λέω. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι η μία πλευρά η οποία δέχτηκε την άμυνα. Δεν ήταν αυτή η οποία δέχτηκε την πρώτη επίθεση. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να λέμε φτάνει και να κλείνουμε τα μάτια μας σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε το φτάνει, αλλά προσπαθούμε να ξεπλύνουμε ή να δικαιολογήσουμε εμέσως, για να χρησιμοποιήσω μια πιο επίοικη έκφραση, τους τρομοκράτες οι οποίοι ξεκίνησαν όλο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινη συνομιλία και την παρουσία σας στο Evening Report. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με το υπόλοιπο πάνελ. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και επιστρέφουμε πλέον με το πάνελ μας, έτοιμοι για τη ζωντανή μας συζήτηση μετά την κουβέντα που είχαμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Νίκος Φελέκης, καλώς ήρθες, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Όλα καλά. Ναι. Όλα ανθυρά. Θέλω να, όλο και καλύτερα. Θέλω να κοιτάξεις δεξιά στον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη, να του δώσει συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Για το συγχαρητήρια. Για ποιο θέμα? Για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια. Θέλω να επιδείξει φίλαθλο πνεύμα. Θέλω να επιδείξει φίλαθλο πνεύμα. Γύρισε εκεί πέρα. Εγώ στο σημείο του Παναθηναϊκού ήμουνα. Τι εννοεί? Τι μου λε? Ο άνθρωπο είναι χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Αθήνα. Τι Παναθηναϊκού ήμουνα. Τι άλλο θα κάνει? Εγώ όμως για να δεις ανώτερη ερώτητα, μάλλον εύχομαι σε όλη την Ελλάδα. Μην το πεις! Τετάρτη. Μην το πεις! Μαρία Καρακλιούμη, εμείς θα το σηκώσουμε πάντως. Εσύ να δώσεις χαρακτηρία στον Παναθηναϊκό, στον κύριο Βουλγαράκη. Εγώ καταρχάς έχω δηλώσει ότι δεν είμαι φίλαθλος και είμαι οπαδός. Μάλιστα. Τώρα εντάξει. Ωραία, πήραν ένα κύπελο σε ένα άνθρωπο που δεν παρακολουθώ. Πάντως και οι δύο δεν δίνονται μαθήματα φύλαθλου πνεύματος. Εγώ είπα το πρωί στο ραδιόφωνο συγχαρητήρια και είπα και μια στατιστική, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο πολύ νίκη στην Ευρωλίγκα από όλες τις ομάδες. Μάλιστα. Ωραία. Η Ρεάλ είναι Όχι, η Ρεάλ είναι από τον κύπελο πρωταθλητή. Τσακώνεστε άλλη στιγμή. Έπεσε στο κενό. Μπορεί να μου πει τη φορά σήμερα. Έπεσε. Είναι άσπρο φορά. Έπεσε στο κενό. Εγώ δεν φορά πράσινο. Έχει χρωματοψία. Λέω. Καλά. Έπεσε στο κενό η προσπάθειά μου να δείξω ένα διαφορετικό προφίλ. Δεν φορά, μαύρο φορά. Με τριφύλι. Λοιπόν, Άννα Καραβοκύρη, συναδελφό μου εδώ. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Όπω και ο κύριο Χάρη Ιωάννου είναι εδώ, αγαπημένο συνάδελφο. Γεια σου, Χάρη μου, από το δεύτερο.gr. Είδαμε και το φίλαθλο πνεύμα των οπαδών αυτή τη ομάδα από το λιμάνι, το λίγο πιο κάτω. Καλά, θέλω να σα πάρω τηλέφωνο 12 και 5 το βράδυ τη Τετάρτη που έχει εδώ εκπομπή. Μάλιστα. Να καλέσετε και το Χάρη Ιωάννου. Ο κύριο Λάμπρο Καλαρίτη, συνάδελφό μου από τα παραπολιτικά, Λάμπρο μου, καλώ ήρθε. Καλώ ήρθατε. Σου προτείνω για να μην ταλαιπωρούμαστε να αλλάξει τη θεματολογία, γιατί ό,τι και να ρωτά εκεί θα καταλήγουμε. Ναι, προφανώ. Την αρχή εκεί. Πάμε αλλιώ. Αν και εγώ περίμενα να έχει λίγο φέτα εδώ να μας κεράσεις. Λοιπόν, έχουμε και μια σύνδεση με την επικοινωνία. Το έθεσα στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, γιατί εδώ σχολίασα και στην αρχή. Αλίμον αν περιμέναμε όλοι εμείς οι καταναλωτές να μάθουμε είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τον αρχηγό του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης πόσο έχει φέτα. Και δεν ξέρω πια, γιατί φάγαμε τρεις ημέρες σε αυτή τη χώρα, ενώ μαστίζει η ακρίβεια, εμείς να ασχολούμαστε με το κόστος της φέτας από ανθρώπους που η αλήθεια είναι ότι έδειξαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι δεν έχουν και μεγάλη σχέση με το αντικείμενο. Όχι, ότι δεν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Έτσι είναι. Να σου πω εγώ, επειδή εγώ παίρνω μονίμως φέτα από το Αγρίνιο. Ναι. Το στέλνει. Ωραία, έφερε το Αγρίνιο. Ναι, σε την Αγία το παίρνει όμως. Μου το στέλνει σε 2,5 κιλά. Ναι. Παίρνω 2 ή 3 το μήνα. Γι' αυτό το πάω. Ναι, 2 ή 3, δεν χρειάζεται να πω. Είναι ένα παλιό μου συμμαθητή, ο οποίο έχει ανοίξει τυροκομείο.
Λοιπόν, εκεί που το έπαιρνα 7 με 8, τώρα το παίρνω 15-16. Mm-hmm. Τα 2,5 κιλά, 7-8. Όχι. Α, το κιλό, τρόμαξε. Το κιλό. 7 με 8. Είναι διπλάσια η τιμή. 15 και με βύσμα δηλαδή. Ναι, ναι, είναι διπλάσια η τιμή. Αυξηθεί η τιμή του φέτα. Όχι, όταν είναι και μωρέ. Ο τσίγκο. Σου λέω, επειδή εγώ και ο μικρό μου γιο τρώμε πολύ φέτα. Είναι διπλάσια η τιμή. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πού τη βρίσκει ο Μητσοτάκης, 6 ευρώ. Καλά, εντάξει. Μίστε και σε αυτό. Ναι, αυτό ναι, το, τώρα το, ναι. Εγώ το σχολείο. Δεν έχει ούτε άμα τα είχε με τον παραγωγό το φίλο σου. Πάντως. Πάντως το τρίμα δεν κάνει. Νομίζω ότι το θέμα της ακρίβειας δεν εξαντλείται ούτε καν ξεκινάει από τη φέτα και καταλήγει στη φέτα έτσι με όλο αυτό που γίνεται. Ήταν και. Να σα πω εγώ 17 κιλά τον είχα πάρει πέρσι 70. 90 έκανε, πολύ μου το πήρες, 90. Πέρσι, πολύ ναι, πέρσι. 90 και μου τον έδωσε 70 γιατί είναι φίλος μου. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Μπούρας, γνωστός. Γνωστός. Τώρα έχει πάει 150, είναι η φτηνή τιμή. Η φτηνή τιμή. Ναι. Η γυναίκα μου σε έξω από τη Λαμία και πήρε 2 τενεκέδες. Με μια φίλη της. Ναι. Και εγώ το βρήκα, δηλαδή, φέτα και λάδι, δεν ξέρω τι λένε για τα άλλα, αυτά τα οποία ψωνίζω εγώ, είναι διπλάσιες τιμές, ναι, και τριπλάσιες. Θα επιστρέψουμε μετά για τις προτάσεις που γίνονται και από την αντιπολίτευση, γιατί ξαναλέω, το έθεσα πριν στον κύριο Μαρινάκη. Είναι από τη μία πλευρά ο κύριος Κασελάκης που μιλάει ακόμα για μηδενισμό του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα. Η απάντηση του Πρωθυπουργού είναι ότι εδώ υπάρχει και προϋπολογισμένο έσοδο και υπάρχει άποψη για Ανδρουλάκη που λέει: OK, ας προϋπολογίσουμε το έσοδο και να σταματήσουμε εκεί. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτό το μηδενισμό του ΦΠΑ δεν μπορεί να ισχύει. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να γίνει είναι όλα να κατέβουν μια σκάλα. Το 24 να πάει στο 18, το 18 στο 12, στο 14, στο 6 κλπ. Μηδενισμός όμως όντως δεν μπορεί να υπάρξει γιατί δεν θα έχει έσοδα. Ναι. Βεβαίως τώρα βλέπουμε ότι από τα φορολογικά έσοδα το πρώτο τρίμηνο που είχαν προϋπολογίσει 600 εκατομμύρια μαζέψαν 3,2 δις. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Ναι. Κατάλαβα, σχεδόν 6 φορές πάνω. Μάλιστα. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Ότι από άλλες χώρες. Η μείωση αυτή που λέει ο Νίκος δίκιο έχει, αλλά πρέπει να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι αυτή η μείωση θα περάσει στον καταναλωτή και δεν θα αυξήσει απλά το περιθώριο κέρδους των εταιριών. Δηλαδή, ναι, να το πας από το 24, ας πούμε, στο 18 ή στο 16. Αυτό να το βέβαια. Αυτό βέβαια δεν είναι θέμα του καταναλωτή, είναι θέμα ελέγχου της κυβέρνησης. Του λέω ότι να διασφαλίσει η κυβέρνηση. Τα εργαλεία είναι δύο ειδών. Είναι τα μακροχρόνια και τα άμεσα. Έτσι. Στα μακροχρόνια πρέπει να βάλουμε τον εξορθολογισμό της οικονομίας όπως δουλεύει σήμερα στην Ελλάδα. Okay. Μιλάμε για καρτελοποίηση, μιλάμε για επιτροπή ανταγωνισμού που πρέπει να δουλεύει, μιλάμε για ελέγχους οι οποίοι πρέπει να γίνονται, μιλάμε για παρεμβάσεις του κράτους και εξορθολογισμού εκεί που μπορεί να το κάνει, γιατί υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει τους γνωστούς περιορισμούς στην παρέμβαση του κράτους κτλ. Και τα άμεσα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν, ας πούμε, με αυτό που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής καθημερινά. Mm-hmm. Διότι ο πληθωρισμός αυτόν τον καταναλωτή αφορά. Ένας ο οποίος βγάζει 5-6-10 χιλιάρικα το μήνα. Δεν τον νοιάζει αν η φέτα πήγε από 5-6-10-15. Τι τον νοιάζει, ποια είναι η καρφή. Αυτός όμως ο οποίος παίρνει 800 στάρικα και ο οποίος μετράει μέχρι και το 50ράκι, ας πούμε, για το ρεύμα, για το λέω. Εκεί ο πληθωρισμός είναι 200%. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι, το θέμα αυτό είναι αυτό. Εκεί έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Έχει δίκιο ο Βουλγαρέξης. Εκεί η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Οι μικρές οικονομίες, όπως η ελληνική, τίνουν προς την καρτελοποίηση ακριβώς επειδή δεν είναι μεγάλες και δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Που σημαίνει ότι η ευθύνη των αρχών και της κυβέρνησης είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα και μεγάλες οικονομίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μεγαλύτερη. Έτσι. Mm-hmm. Και υπάρχουν τάσεις καρτελοποίησης, γι' αυτό πέφτουν και πρόστιμα και φυλακές κλπ. Που είναι και πιο σοβαροί εκεί με τις αρχές τους. Mm-hmm. Άρα εδώ στην Ελλάδα και γενικά σε οικονομίες μεγέθους Ελλάδας, επειδή είναι η τάση τέτοια. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Σε μικρές οικονομίες δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Γιατί συνεννοούνται. Είναι μικρή, είναι 2-3, το φτιάχνουν. Άρα εκεί χρειάζεται ακόμα αυστηρότερα μέτρα και περισσότερη έλεγχη. Ναι, να δώσω ένα παράδειγμα, μου επιτρέπετε, μια και μιλάμε για καρτελοποίηση και οτιδήποτε άλλο. Γιατί το έκανα με φίλο, με συνάδελφο που κοιτούσε εισιτήρια. Πρέπει να σας πω λοιπόν το εξής. Πειραιάς Σαντορίνη. 14 Αυγούστου. Όχι σε νεκρό χρόνο. Οπλογικά, λες. Παραμονή, ναι. Παραμονή 15 Αυγούστου. Ναι. Τέσσερα άτομα. Με αεροπλάνο. Ναι. 300 πήγαινε έλα. Πήγαινε και έλα τέσσερα άτομα. 385 ευρώ. Διάρκεια πτήσης 50 λεπτά από Αθήνα Σαντορίνη. Τέσσερα άτομα. Ακτοπλοϊκός. Η διάρκεια του ταξιδιού 7 ώρες και 45 λεπτά. Πήγαινε έλα. 464 ευρώ. Άχιστε. Και έκανα το ίδιο πείραμα. Έβαλα ένα άτομο και ένα αυτοκίνητο Σαντορίνη. Πήγαινε ένα άτομο και ένα αυτοκίνητο. 380 ευρώ.
Να είναι καλή εκδοχή. Δεν υπάρχουν και αεροπορικές δρομές στο μονοπόλιο. Ναι, εντάξει. Θέλω να πήγε προχθές στο Μαργίνο. Ναι. Γύρω σε ευθυνότερα από ότι πήγαινε άλλα στην Κρήτη. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι σε αυτά πώς τα περιορίζει κυρίως τα ακτοπλοϊκά, έτσι. Δηλαδή το πώς όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός που λειτουργεί στις αεροπορικές εταιρείες, γιατί προφανώς η τιμή που αναφέρω είναι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Έτσι, πολλές εταιρείες. Ναι. Λες και για τα ακτοπλοϊκά. Η βενζίνη έχουμε καταλάβει γιατί έχει πάει 2 ευρώ. Δηλαδή, έχω ρωτήσει, προσπαθώ να πάρω μία απάντηση, γιατί έχει πάει βενζίνη 2 ευρώ. Κάποτε μας λέγανε φταίει ο Πούτιν, μετά φταίει ο Κιμ Γιονγκούν, μετά ξέρω εγώ έφταιγε ο Μπρους Γουέιν, μετά έφταιγε ο Ντόναλντ Ντακ. Γιατί έχει προσεγγίσει την ταχύτητα του φωτός, ανέβηκε γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τώρα ποιο φταίει, τι έχει γίνει και έχει πάει η βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο. Να σου διαβάζω και 12 λέξεις που συνδέονται με το θέμα που συζητάμε. Λοιπόν, ποιο έχει πει δημόσια και σχετικά πρόσφατα ότι στην Ελλάδα έχουμε ολιγοπόλια. Διαβάζω κατά λέξη για να μην... Στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στις τράπεζες και στην ιδιωτική νοσοκομιακή περίδαλψη. Να το κάνουμε multiple choice. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το η Ανταρσία, είναι το ΚΚΕ Μουλού ή είναι ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας. Είναι ο Στουρνάρας, έχει δίκιο, ο Λάμπρος απόλυτο. Δηλαδή, ο Στουρνάρας που δεν τον λες και αριστερό, έτσι, ούτε μέλος, ας πούμε, του ΚΚΕ, λέει αυτά τα πράγματα. Ερώτηση. Συζητήσανε η πολιτική αρχηγή την Παρασκευή για την ακρίβεια. Μας απάντησε ο Πρωθυπουργός που κυβερνάει 5 χρόνια. Δεν έχει αναλάβει τώρα. 5 χρόνια. Δεν λέω να του φορτώσουμε όλες τις αμαρτίες της χώρας. Αλλά 5 χρόνια για τα πράγματα που διαπιστώνει η Κεντρική Τράπεζα. Έχει να μας πει κάτι. Δηλαδή, τι έχει κάνει για τα ολιγοπόλια στα καύσιμα και στην ενέργεια και στις τράπεζες. Εγώ δεν θα επιχειρήσω συμψηφισμό, αλλά πριν τα 5 χρόνια δεν τα διαπίστωνε η Κεντρική Τράπεζα ή δεν υπήρχαν. Τώρα τι να σου πω, τι γινόταν τα προηγούμενα 5 χρόνια ή τα προηγούμενα 15. Χάρη, κάπου πρέπει να το πιάσουμε. Το λέω, γιατί όλο γιατί αυτό. Στη λογική ότι εγώ δεν κάνω τίποτα, τι έκανα προηγουμένω. Όχι, όχι, δεν λέω, δεν λέω κάτι τέτοιο, ούτε για αστείο. Λέω ότι όλο αυτό τελικά καταλήγει επάνω μας και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι όπως μας συμφέρει, και προφανώς δεν μιλάω για εσένα, όπως μας συμφέρει είναι η Νέα Δημοκρατία που δεν κάνει τίποτα ή ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν κάνει τίποτα. Και όλο αυτό το έχουμε υποστεί στο πετσί μας και στο πορτοφόλι μας εδώ και δεκαετίες. Μα έχει κανένα νόημα όμως τώρα να συζητάμε γιατί τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 10 χρόνια. Ναι, έχει. Όχι, θα σου πω τι νόημα. Κρίθηκε. Όχι, αποδοκιμάστηκε. Δεν κρίθηκε. Απέτυχε. Άλλαξε. Θα σου πω γιατί όχι. Με την ίδια λογική τώρα που μου λες κρίθηκε, θα σου απαντήσω ότι δικαιολογεί το 41%. Οτιδήποτε. Οπότε και να σου πει ο άλλος, σου λέει 41%. Και επειδή 41%. Μα 41% είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Αυτό, αυτό σου λέω. Για το επιχείρημα της αντιπολίτευσης είναι κρυθήκαμε. Πάντως πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε. Και δεν υπήρχε δεν γιατί... είχε τόση ακρίβεια, γι' αυτό δεν το συζητούσαμε. Δεν υπήρχε, έτσι. Γιατί δεν υπήρχε η ακρίβεια και δεν υπήρχαν οι πόλεμοι. Δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τιμές, πέρα από την εσχροκέρδεια η οποία είναι και εγχώρια, αλλά είχαμε πανδημίες. Απόλυτο είχαμε δίκιο. Άρα λοιπόν. Δεν υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα. Η κυβέρνηση οφείλει να πατάξει την εσχροκέρδεια. Όσο δεν μπορεί να περιορίσει τις άλλες, το καταλαβαίνω. Σε λίγο. Δεν θα μπορούμε να πιούμε καφέ. Ναι. Η τιμή του καφέ έχει τριπλασιαστεί. Αυξάνεται. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν θα μπορούμε να πιούμε καφέ. Λοιπόν, τουλάχιστον να μην προσθεθεί πάνω σε αυτό και η εσχροκέρδεια. Εντάξει. Ό,τι είναι από διεθνείς τιμές να το καταλάβω. Αλλά εδώ έχει αποδειχθεί και δεν το λέμε. Εμείς δεν το λένε οι αντιπολιτεύσεις, το λένε και αυτοί που ασχολούνται. Είτε γιατί δεν υπάρχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ή δεν λειτουργεί. Ματσακώνονται οι Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είτε γιατί θυμάσαι ένας κύριος που έφερνες εδώ, ο οποίος μας εξήγησε. Ο κύριος Ραστόπουλος. Ναι. Ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών. Ο άνθρωπος ήταν δηλαδή καταλήτης, ήταν καταλήτης. Ναι, αλλά προσπαθώ να σου πω ότι εδώ έχουμε φτάσει. Αλλά κυρίως το βιώνει ο κόσμος. Ναι, η Επιτροπή. Η κυβέρνηση στεκόνται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γι' αυτό που λέει ο Νίκος. Μπορείς να εφαρμόσεις σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή να πίνεις μισό φρέντο. Έτσι. Ναι. Θες να αγοράσεις αυτοκίνητο, μπορείς να παίρνεις μισό. Δηλαδή... Να παίρνεις μια ρόδα. Ναι, έχει ας πούμε προσφορά. Πόρσε με 80.000 ευρώ. Αλλά παίρνεις δύο ζάντες, μία πόρτα και ένα φτερό, έτσι. Μάλιστα. Είναι περιτερικά, θα το παίρνω εγώ με τη Μαρία. Δεν υπάρχει κανείς σταδιακά. Τετάρτη Παρασκευή, εγώ. Λάμπρο και έρχομαι. Τρίτη, πέμπτη, Σάββατο. Σταδιακά. Πράγματι, οι κρίσεις που λέει ο Νίκος όντως λειτουργήσαν ως προπέτασμα για την σκροκέρδεια. Πίσω από την κρίση, οι κρίσεις ευθύνονται προφανώς για ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας. Ευθύνονται. Έτσι. Αυτό είναι ένα μέρος. Η εσχροκέρδεια βρήκε κάλυψη πίσω από το προπέτασμα της κρίσης και κάνουν αυτό που κάνουν. Με τη διαφορά ότι η εσχροκέρδεια υπήρχε πάντα. Απλώς το ζήτημα τώρα είναι ότι
παρά την ακρίβεια, δεν σταματά. Δικαιολογείται, δικαιολογείται πιο εύκολα, γιατί μέσα δεν είναι, είναι δύσκολο για κάποιον να ξεχωρίσει πού σταματούν οι εξωγενείς παράγοντες, που είναι σοβαροί, έτσι. Και πού ξεκινάει η εσπροκέρδη ή η εσωτερική. Έχουν γι' αυτό το προπέτασμα, έχουν καλυφθεί. Ένα. Δεύτερον, το θέμα της ακρίβειας δεν αφήνει κάτι γνώμη. Γιατί είπε ο Γιώργος νωρίτερα ότι αυτοί που έχουν πολύ ψηλό εισόδημα δεν τους νοιάζει. Σταδιακά διαβρώνει το εισόδημα όλων. Αν πάρουμε μια μεσοσταθμική αύξηση του κόστου ζωής γενικά 30 και 40% στους ορισμένους τομείς, ό,τι εισόδημα και να έχεις, επειδή έχεις και τα ανάλογα ανοίγματα, σου υπονομεύει το εισόδημα ούτως ή άλλως. Ό,τι και να. Εντάξει, εκτός αν είσαι εκατομμυρίουχος, αλλά ακόμα και ένα καλό εισόδημα διαβρώνεται από το συνολικό κόστος. Γιατί ο καθένας έχει κάνει ανοίγματα ανάλογα με αυτά που βγάζει. Προφανώς. Άρα αυτό το 30-40% δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν οικονομική στενότητα. Αφορά τους πάντες σταδιακά. Ναι. Δηλαδή θα αλλάξει και το χάρτη τον οικονομικό. Και όταν αλλάξει ο οικονομικός χάρτης, ο εισοδηματικός, θα αλλάξει και ο πολιτικός χάρτης. Λάμπρο, ξέρεις όμως τι γίνεται εδώ. Λέμε στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι έλεγχοι που γίνονται, γιατί είναι ο μοναδικό. Ό,τι μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει. Ξεκάθαρα πράγματα. Προφανώς δεν έχουν αποδώσει. Δεν έχουν αποδώσει. Και έλεγχοι δεν γίνονται στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνουν. Έτσι. Δεν θα σταθώ στα πρόστιμα, γιατί τα πρόστιμα έχουν πέσει. Για να μην είμαι προπαίτης, θα πω ότι θα περιμένουμε να δούμε πότε θα πληρωθούν, αν θα πληρωθούν και οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω δεν θα πληρωθούν και οτιδήποτε άλλο. Όλο αυτό το πρόστιμα είναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να μην πρέπει να υπάρχει αναλογία με τα έσοδα από την εσκροκέρδεια. Αν βγάζει ο άλλος 100 και πληρώνει, ας πούμε, 10, τον νοιάζει, θα πληρώσει και 10 και άλλα. Σύμφωνα. Τα πρόστιμα χρειάζονται συνέπεια και επαναληψιμότητα. Γιατί βάζω ένα πρόστιμο τώρα και μετά όλο σου λέει δεν πρέπει να το πληρώσω, θα μου ξαναβάλει ένα χρόνο. Μα δεν γίνεται καν έτσι. Θα πρέπει η έλεγχη να είναι συνεχή. Επίσης κάτι το οποίο. Υπάρχει ένα άειλο κεφάλαιο στις εταιρείες που είναι η φήμη τους, έτσι. Φήμη και πελατεία, αυτό που λέμε. Αν λοιπόν η κυβέρνηση πέραν των προστήμων κάνει και μια καμπάνια για αυτούς που εσχροκερδούν και τους πλήξει την πελατεία, δηλαδή γίνει ένα άτυπο, το λέω εντός αγωγικών, εμπάργο, γιατί ξέρεις, όταν το πει μία, δύο, τρεις, αυτός εσχροκερδεί, αυτός ξανά εσχροκέρδισε και τρίτη φορά και ξανά πρόστιμο, κάποια στιγμή αυτό θα κλονίσει την εταιρεία. Έτσι πρέπει να γίνει, αφού το πρόστιμο. Ωραία ιδέα, αλλά πριν από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε όμως και να μας πει η κυβέρνηση όταν βάζει πρόστιμο σε μια πολυεθνική, πρέπει να μας λέει τα προϊόντα. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα τώρα που λέμε για πρόστιμο, έβαλε λέει πρόστιμο ένα. Ναι, και έχει 15.000 κωδικούς. Ναι, για πες μας, για ποιο σαμπουάν, για ποιο απορρυπαντικό, για ποια οδοντόκρεμα, για ποια βούρτσα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για κάποια στιγμή πρέπει να μας πει και ήθελα να. Κάνω μία παρατήρηση όσον αφορά τη συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή. Ναι. Όσοι πολίτες άντεξαν να δούνε αυτή τη συζήτηση, έχω την αίσθηση ότι είτε θα εξοργίστηκαν με τον πόλεμο της φέτας, γιατί δεν θα κατάλαβαν ότι δυστυχώς δεν έχουν μεγάλη επαφή με το σούπερ μάρκετ, οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε θα γέλασαν. Mm-hmm. Και αφενός ήταν η πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης το να πάρει την πρωτοβουλία αυτή και να κάνει αυτή τη συζήτηση. Αυτή όμως η συζήτηση έγινε εφόλης της ύλης, άνοιξε τόσο πολύ η βεντάλια της αντιπαράθεσης και για εθνικά θέματα και μια αντιπαράθεση εφόλης ύλης, που χάθηκε η ουσία, που είναι το πρόβλημα της ακρίβειας, που η αντιπολίτευση ήθελε να αναδείξει και η κυβέρνηση από την άλλη. Το μόνο που, επειδή δεν είχε να πει κάτι καινούριο ως λύση, ήθελε να προτάξει ότι γνωρίζω το πρόβλημα. Ναι, ναι. Και μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Βουλγαρέ, για να πω στη Μαρία. Καταρχήν, ο ρόλος του κεντρικού τραπεζίτη στην Ελλάδα είναι πάντα αυτός. Δηλαδή, αυτό που ο Χάρης εξεπλάγει. Διαπιστωτικός, λέτε. Πάντα, μα αν διαβάσει κανείς τις εκθέσεις του κεντρικού τραπεζίτη. Αλλά το θέμα είναι τι κάνεις όμως. Εννοώ ότι όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες επισημαίνουν τα προβλήματα και τις ολιγορίες της ελληνικής οικονομίας. Ναι. Αυτό το κάνουν ιστορικά. Δεν γίνεται μόνο τώρα. Και επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν και σύμφωνα. Και μάλιστα αυτό είναι καμπανάκι. Έτσι. Και καλά κάνει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Πρέπει να το επισημαίνει αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Για να είμαστε και δίκαιοι, ανεξάρτητα από όλα αυτά που ελέγξαν στο τραπέζι, που έχουν πολύ μεγάλη βάση αληθείας, δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ο Βρετανός καταναλωτής, ο Γερμανός καταναλωτής, το καταναλωτικό κίνημα, του πει ότι ξέρεις κάτι. Αυτό το προϊόν δεν θα το πάρεις. Αυτό ήθελα να πω και στον Λάμπρο, ότι το εμπάργκο δεν το κάνει η κυβέρνηση. Το κάνουν οι καταναλωτές. Στην Ελλάδα δεν ασχολείται καν κανένας. Ναι, ναι. Και τα καταναλωτικά κινήματα προϊόντα στην Ελλάδα είναι τίποτα, δεν υπάρχουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Είναι ελάχιστα, θα πω. Υπάρχουν. Είναι ελάχιστα. Και δεν έχουν δύναμη. Δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση, αλλά όμως θέλω να διαφωνήσω σε αυτό που είπε προηγουμένως για το κεντρικό τραπεζίτη ο Βουλγαράκης. Οκ. Να διαπιστώνει ότι η φέτα ανεβαίνει. Να διαπιστώνει. Δεν λέει ότι αυτό το τραπέζι. Περίμενε. Αυτά τα οποία γίνονται με τις τράπεζες. Αυτό. Γιατί αυτό να το διαπιστώσει. Να επιβάλλει
Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί, δεν μπορεί να επιβάλλει. Σήμερα ο Στουρνάρας παρεμπιπτόντως. Δεν μπορεί. Σήμερα τι λέτε, κύριε μου. Δύο λεπτά. Δεν μπορεί. Σήμερα ο Στουρνάρας. Μπορεί και παραμπορεί. Δεν μπορεί, θα σου πω γιατί. Σήμερα ο Στουρνάρας παρεμπιπτόντως έκανε μία ανακοίνωση ότι η Ελλάδα έχει τα μικρότερα επιτόκια καταθέσεων σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ναι. Πάντως στην Ευρώπη. Ναι. Λοιπόν, οι κεντρικές τράπεζες δεν υπάγονται στο Στουρνάρα. Υπάγονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι, ναι, αυτές καθορίζουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευρωπαϊκή... Ο Στουρνάρας ελέγχει μόνο τις μη συστημικές τράπεζες. Στον έλεγχο όμως. Τις συνεταιριστικές τράπεζες. Στον έλεγχο μπορεί να επιβάλλει και η Ρώσια. Δεν μπορεί. Σε παρακαλώ τώρα, δεν μπορεί. Μα θεωρούμε ότι ο έλεγχος των κεντρικών συστημικών τραπεζών ασκείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποιο τον ορίζει το Στουρνάρα? Ποιο τον ορίζει? Τι σχέση, έχει αυτό που λες. Τι σχέση έχει αυτό που λες? Πώς δεν ο έχει. Ο Στουρνάρας απολογείται. Μπορεί στις κεντρικές μεγάλες πολιτικές να υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε όλα. Όμως στον έλεγχο, στα πρόστιμα, και το έχει κάνει κατά το παρελθόν, όχι μόνο αυτό, έχει ανατρέψει μπορεί το να ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Με αποφάσεις του έχει ανατρέψει. Νίκο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Να μην γιατί μπορούμε να το συζητήσουμε να βγει άκρη αυτό. Δηλαδή, να λέει για τα άλλα, αλλά αυτά που αφορούν τις τράπεζες. Να στηρίξω αυτό που λες πάνω. Ότι έχει ρίξει στο παρελθόν και πρόσφατα πρόστιμα σε τράπεζες η κυβέρνηση. Βέβαια. Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Έτερων εκάτερων. Είναι έτερων εκάτερων. Ο κεντρικός τραπεζίτης ελέγχεται, υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Συμφωνούμε. Αλλά... Δεν μπορεί ο Στουρνάρας μόνος να το κάνει αυτό. Στην τράπεζα, ας πούμε, την τάδε συστημική. Την ξέρει την έννοια της σχετικής αυτονομίας. Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι, αυτονομία. Με βάση την εμπειρία σας. Υπάρχει άλλος τομέας της οικονομίας. Εγώ δεν το λέω με την εμπειρία μου, το λέω με τον νόμο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Θέλω να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Αλλά λέγεται έπρεπε να τους έχετε βάλει μέσα και τους βάλατε όταν είστε υπουργό. Λοιπόν, υπάρχει άλλος τομέας της οικονομίας που όταν καταθέτεις τα χρήματά σου, σου δίνει επιτόκιο 0,40. Και όταν θέλεις να πάρεις δάνειο, σου δίνει επιτόκιο 6,5%. Υπάρχει κάποιος άλλος τομέας της οικονομίας που δουλεύει με τέτοια περιθώρια κέρδους? Γιατί αυτά τα περιθώρια κέρδους δεν υπάρχει ούτε αν πάρεις 0,13 το νερό από το σούπερ μάρκετ και το πουλάς 2 ευρώ μαύρα στην Ακρόπολη. Ωραία. Λοιπόν, φώναξε πριν από 2 μήνες ο Υπουργός Οικονομικών τους τραπεζίτες και τους ζήτησε να αυξήσουν τα επιτόκια καταθέσεων και να μειώσουν τα επιτόκια δανεισμού. Δεν έγινε αυτό. Ναι. Δεν έγινε. Άρα τι κάνει? Δύο λεπτά, δεν έγινε. Δύο μήνες. Γιατί δεν έγινε? Αν μπορούσε να πάρει μία απόφαση και να το κάνει, με απόφαση του θα το κάνει, πιστεύετε? Δηλαδή, να πούμε, ο Υπουργός Οικονομικών, αν μπορούσε αύριο το πρωί να διατάξει ότι τα επιτόκια αυτά θα ανεβούν και τα άλλα θα πέσουν, πιστεύετε θα το έκανε? Άρα τι κάνουμε? Διότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ένα ρυθμιστικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν οι τραπεζικές αρχές, το οποίο δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, συμμετέχει, κύριε Μπουγαράκη, η κυβέρνηση, όταν είναι δεν εξαρτάται από αυτό. Αυτό εννοώ. Το gap ανάμεσα στις καταθέσεις. Και... Να σας πω κάτι. Είναι απόφαση που διαφωνούμε. Καταρχήν, δεν διαφωνούμε. Νίκο, μπορείς, αν μου επιτρέπετε. Αλλά και δεν είναι λαμπρό. Δεν είναι πριν δύο μήνες. Πριν ένα χρόνο, εγώ θυμάμαι. Χτυπάγανε τα χέρια στο τραπέζι. Γαλλικά λέει. Έχει δίκιο ο Βουλγαράκης. Στα Οικούρα με στους τραπεζίτες. Έχει δίκιο ο κύριος Βουλγαράκης. Έγινε και πριν από δύο μήνες. Έγινε. Αλλά έγινε και παλαιότερα. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης θέλει να βασανίζει τον κόσμο? Ο Μητσοτάκης. Θέλω να το καταλάβω. Ο Μητσοτάκης. Άστο τώρα. Τι θέλει να σου πει, θα σε βασανίζει? Τα τραπεζικά. Βέβαια, είναι άνθρωπο τραπεζών. Τι είναι, δικό μου είναι. Του λαού είναι. Του τραπεζών άνθρωπο είναι. Για δε το ΦΠΑ, τον έχει ψηλά να μαζεύει τα έσοδα και έτσι να κάνει πολιτική. Μια παρατήρηση. Παρακαλώ. Εδώ τι θα το θέμα τώρα, έμεσον φόρων, άμεσον φόρων. Ναι, τώρα επειδή έκανε όλα χταρμά. Έχουμε κάνει ομελέτα. Είναι άνθρωπο των ελίτ. Ένα από του λόγου τη μη παρέμβαση μπορεί σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην οποία υπάγεται και η Τράπεζα τη Ελλάδα, όπω όλε τι τράπεζε τη Ευρωζώνη. Συστημικέ. Και οι κεντρικές επάγονται όλες. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να παρέμβει σε συνεννόηση. Ο λόγος που, κατά τη γνώμη μου, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι επειδή οι τράπεζες δίνουν το momentum στο χρηματιστήριο και φοβούνται μην διαταράξουν αυτή τη στιγμή την πορεία του χρηματιστήριου, το οποίο πάει να σπάσει μέσα από τις σύγχρονες ομάδες. Πάντως, να πούμε το εξής. Λοιπόν, είναι ότι η παρέμβαση μπορεί να εκλειφθεί ως αρνητικό σήμα στους επενδυτές. Τώρα θα μου πεις καλός, κακός, λέω μία πτυχή. Πάντως, πέραν αυτό, επειδή το έθεσε ο Χάρης για τις καταθέσεις και τα επιτόκια δανεισμού και τίποτα άλλο. Και στην καθημερινότητα των συναλλαγών με τις τράπεζες, οι χρεώσεις. Οι προμήθειες των τραπεζών. Προκλητικές είναι έξω από κάθε λογική. Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών προέρχεται από τις χρεώσεις. Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Σε μια φάση όπου οι τράπεζες μειώνουν υποκαταστήματα,
διώχνουν κόσμο. Κόστος. Τη δουλειά την κάνουμε εμείς. Μειώνουν κόστος. Γιατί εμείς μπαίνουμε στο e-banking. Μπαίνουμε και το κάνουμε μέσω web banking όλοι. Έτσι, δηλαδή, μειώνουν ακόμα και το προσωπικό στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Και δεν ξέρω πια κάτι τέτοιο. Είναι εξειδικευμένο. Παίρνει μία ώρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί τώρα να εξυπηρετούν τράπεζες και το βράδυ να εξυπηρετούν παραγγελίες για φαγητό. Είναι μια παρέμβαση γιατί έχουν παρεξηγηθεί ως τραπέζι. Τι ιδεολογική, κύριε Βουλγαράκη μου. 3,90 το προμήθεια εμφάσματος ιδεολογική. Αυτή η ασυδοσία. Η μία τράπεζα να δίνει ένα ευρώ. Όχι, να βάζει ένα ευρώ καπέλο. Η άλλη να βάζει 3 και η άλλη 10. Όχι, δεν βάζει ένα. Κάνεις λάθος. 3,90. Δεν βάζει ένα και δύο η άλλη. Είναι εναρμονισμένο. Όλοι το ίδιο. Όχι, άλλες. Αυτά είναι τα καρτέλ που λέει ο Στουρνάρες. Να τον προκαλέσουμε λίγο τον Υπουργό, γιατί βλέπω θέλει λέει ιδεολογική. Πολύ με το Στουρνάρα. Κάτσε να το πει όμως κι εσύ. Με το Στουρνάρα, εντάξει. Να μην τον προκαλέσω. Να κάνει πρώτη ιδεολογική τοποθέτηση που θέλει να κάνει. Με αυτό που θα πω θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Παρακαλώ. Υπάρχει το στοιχειώδες οικονομικό πρόβλημα. Mm-hmm. Πείτε ότι αύριο το πρωί να βαγεί ένας άνθρωπος μαζί με ένα φίλο σε ένα νησί, είναι δυο τους. Mm-hmm. Έχουν να αντιμετωπίσουν τρία προβλήματα. Mm-hmm. Τι θα παραχθεί, πόσο θα παραχθεί για να μην τελειώσει και πώς θα διανεμηθεί. Mm-hmm. Από την ώρα που υπάρχουν αυτά τα τρία οικονομικά ερωτήματα, πάβουμε να μιλάμε για ελεύθερη οικονομία της αγοράς στην απόλυτη μορφή. Συμφωνώ. Και μιλάμε για κάποια παρέμβαση. Γιατί το λέω αυτό, διότι εγώ είμαι οπαδός του περισσότερου κράτους στην οικονομία. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να έχει εργαλεία που να ρυθμίζει. Να βάζει πρόστιμα, να ρυθμίζει, να παρεμβαίνει στον ανταγωνισμό, να δημιουργεί δεδομένα. Περάσαμε από ένα κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό τη δεκαετία του 70 σε μια ελεύθερη οικονομία της αγοράς, η οποία πέρασε αρρύθμιστα. Θα μου φάτε πάλι την μπαταρία, θα έρχονται μηνύματα. Βλέπω Βουλγαράκη στο Σοσιαλδημοκράτη μου. Έρχονται κάποιοι. Μα δεν μιλάμε. Μα είπαμε το 20% των ψηφοφόρων σα Δημοκρατέ δεν είναι Σοσιαλδημοκράτε. Ο κρατικό μονοπωλιακό καπιταλισμό έχει τελειώσει την εκδοχή. Εντάξει, μην το κάνουμε αυτό, παιδιά. Τι βαρύνα με την κουβέντα. Από τη φέτα περάσαμε στο. Έλα, Μαρία μου, κάτι θέλει να πει. Σχολίασε. Ήθελα να πω ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση, ας πούμε, να χτυπάει τα χέρια στο τραπέζι, να λέει γαλλικά και μετά να μα λέει ότι δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν είδα. Mm-hmm. Έχει σαφή ευθύνη και για τα καρτέλ έχει ευθύνη, γιατί δεν είναι μόνο τα καρτέλ στα τρόφιμα. Για πηγαίνετε να δείτε τι χρεώσει κινητή τηλεφωνία. Ναι, όπου αυξήθηκε. Υποτίθεται ότι έχουμε βγει στον ανταγωνισμό και που πριν, εκεί, δεν είχες πριν μια πενταετία μπορούσε με 20 ευρώ να διατηρήσει ένα κινητό τηλέφωνο και τώρα πρέπει να δώσει 80 ευρώ το χρόνο για να το διατηρήσει. Σωστό, σωστό, σωστό. Εκεί δεν του είχαν υποσχεθεί ότι θα μειώσουν και εκεί. Πάντως, όπου έχει γίνει και υποχρεωτικότερο να έχει κινητό τηλέφωνο γιατί μπορεί στον γιατρό να απασχολήσει. Θα βάλω και μία άλλη παράμετρο στην κουβέντα μα γιατί. Πολύ καλά έκανε ο Χάρης και έθεσε αυτές τις διαπιστώσεις του κεντρικού τραπεζίτη. Ωστόσο, πριν από τον κεντρικό τραπεζίτη, νομίζω ότι όλο αυτό θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί, να έχει περιγραφεί και να έχει προταθεί και τρόπος αντιμετώπισης του από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έτσι. Ναι. Θέτω μία σκέψη. Ναι, η κυβέρνηση της αξιολόγησης. Έχει κάποια όρια σε αυτό που μπορεί να πάρει. Έτσι. Η κυβέρνηση λοιπόν της αξιολόγησης δεν μπορεί να αξιολογήσει και όλες αυτές τις επιτροπές. Να δούμε αν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Γιατί είναι η ανεξάρτητη αρχή. Ναι, οι ανεξάρτητες αρχές όμως περνάνε και από το κοινοβούλιο για να διοριστούν. Τσακώθηκαν, Μαρία μου. Θυμίζω. Ναι, ο κύριος Κρέκας τσακώθηκε με την προηγούμενη διοίκηση, με την προηγούμενη κεφαλή της. Πριν αξιολογήσει τις ανεξάρτητες αρχές, πρέπει να φροντίσει να έχουν το προσωπικό που χρειάζονται και τα εργαλεία που χρειάζονται για να δουλέψουν. Γιατί να αξιολογήσει έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής και ενώ πρέπει να έχει 50 άτομα προσωπικό, έχει 15. Και να πούμε, για να είμαστε και ακριβείς και το έχουμε ξαναπεί στο τραπέζι, ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν εκείνη η οποία είχε εντοπίσει και είχε ανακοινώσει ότι οι Έλληνες πληρώνουν κατά 361% ακριβότερα απορριπαντικά και προϊόντα και τέλος πάντων από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Και η απάντηση τότε του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν ότι θα πρέπει να σταματήσει να βγάζει δελτία τύπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού και να κάνει κάτι. Τώρα το που είναι αλήθεια. Δεν το γνωρίζω. Μάνο, το θέμα δεν είναι μόνο να βγαίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και να λέει ότι κάθε μήνα σχεδόν τόσα πρόστιμα, βάλαμε τα υψηλότερα πρόστιμα, ρίξαμε τα υψηλότερα πρόστιμα, να βγάλει μία ανακοίνωση και να μας ενημερώνει τι έχει γίνει με αυτά τα πρόστιμα που έχει ρίξει τους τελευταίους 10 μήνες. Αυτά είναι, Άννα μου, το ξέρεις πολύ καλά από το ρεπορτάζ και από το ελεύθερο ρεπορτάζ που κάνεις πόσα χρόνια, ότι αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοφόρες γιατί καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και δεν, στα δημόσια ταμεία δεν έχει μπει τίποτα. Και θα ήταν χρήσιμο
μαζί με το πρόστιμο να ανακοινώνει και τα κέρδη που έβγαλε από την σκροκέρδια, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Τους έβαλα 1 εκατομμύριο πρόστιμο και έβγαλαν 100. Οπότε εκεί θα ξέρουμε. Είναι αποτελεσματικό. Στο τελευταίο πρόστιμο, το 390.000 ευρώ, δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία, νομίζω στη Χένκελ, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινώσει. Νομίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συγγνώμη. Νομίζω στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα πάμε σε αυτό τώρα. Ότι η Χένκελ θα έβγαζε, ακολουθώντας αυτή την τακτική, 197.000 και γι' αυτό έβαλε το πρόστιμο 390.000. Δεν ξέρω. Επειδή έχουμε όλη μια εικόνα από τον τζίρο των σούπερ μάρκετ και τι σημαίνει αυτό, καταλαβαίνει κανείς γιατί εκατοντάδες εκατομμύρια μιλάμε στη σκοκέρδια και σε τι αναλογούν τα πρόστιμα. Ναι. Κάτι άλλο. Η άρνηση των τραπεζών να μειώσουν τις προμήθειες εξηγείται από το μέγεθος των εσόδων που έχουν. Όταν μιλάμε για εσόδα, γιατί λέμε ότι βάζουν τις χρεώσεις κλπ. Ξέρετε γιατί εσόδα μιλάμε στην τράπεζα. Αναλόγως στην τράπεζα, 800 εκατομμύρια, 1,2, 1,5 δις έσοδα μόνο από τις χρεώσεις. Καμία άλλη, όχι, δεν μιλάμε τώρα για έσπραξη από επιτόκια κλπ. Μόνο από τις προμήθειες, αναλόγως στην τράπεζα, 1,5 δις, 1,2 ή άλλη, 800 εκατομμύρια, το μικρότερο είναι 600 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτό τώρα που λέει ο Λαύρος είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί οι τράπεζες, δεν υπάρχει οικονομία χωρίς τράπεζες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία χωρίς τράπεζες. Εάν δηλαδή. Για τις οποίες όμως αναφέρεται η οικονομία με καρτελοποιημένες τράπεζες. Μα συμφωνώ απόλυτα. Να πούμε επίσης, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν υπάγονται ούτε στον ιεραρχικό έλεγχο, ούτε στην εποπτεία της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να σε φωνάξει δηλαδή ο υπουργός να πει, ξέρεις, κάνε αυτό ή σε απαραίτητο. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Χάρης. Δεν υπάγονται. Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών. Δεν μπορείς όμως να έχεις ούτε ιεραρχικό έλεγχο ούτε εποπτεία. Δεν μπορείς να φωνάξεις δηλαδή τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής, τον πρόεδρο, για να του πεις κάτι, κάνε αυτό. Προφανώς. Γιατί δεν έκανε αυτό. Τα χέρια ψηλά με τις τράπεζες. Με συγχωρείτε, να προκαλέσουμε λίγο τον υπουργό, γιατί βλέπω ότι έχει μολυνθεί από το μικρόβιο του σοσιαλισμού και είναι καλό αυτό. Μήπως θα έπρεπε, εφόσον μας λέτε ότι. Κάτι για υπόψη μου. Λοιπόν, εφόσον μας λέτε ότι με τις τράπεζες. Μας είπε ο κ. Βουλγαράκης, από ό,τι κατάλαβα, ότι επί της ουσίας με τις τράπεζες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τους ελέγχουν οι ξένοι, ο στρατιώτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, μεγαλύτερη αλαζονία και από αυτούς που λένε ότι πήραν 41%. Λέω τώρα, ερώτηση. Μήπως λοιπόν για να σπάσει αυτό, αν υπάρχει καρτέλ στις τράπεζες, όπως λέει η Κεντρική Τράπεζα, μήπως μία από τις τέσσερις συστημικές έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένας έλεγχος του δημοσίου, ούτως ώστε να μπορεί να επηρεάσει τα επιτόκια και άρα να επηρεάσει και τον ανταγωνισμό? Προσωπικά γιατί δεν αν μία από τις συστημικές τράπεζες έδινε ανταγωνιστικά επιτόκια καταθέσεων, αναγκαστικά θα ακολουθούσαν και οι άλλες. Έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση. Αυτό που λέμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ορθή λειτουργία της αγοράς δεν έχει κάνει τίποτα με το σοσιαλισμό. Αυτό έχει να κάνει με την ορθή λειτουργία του καπιταλισμού. Έτσι. Εδώ δεν λειτουργεί ο καπιταλισμός. Πλάκα με τον σοσιαλισμό, μην κάνετε. Όπως έλεγε η Τάτσερ, το πρόβλημα με τον σοσιαλισμό είναι ότι κάποια στιγμή τελειώνουν τα λεφτά των άλλων. Έτσι. Λοιπόν, ελάτε τώρα να πάμε στο άλλο που έθεσε. Θα συνεχίσουμε να μείνουμε στο περιβάλλον προστήμων, όπως το έθεσε και ο Χάρης. Πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών 400.000 ευρώ. Πρόστιμο στην κυρία Σημακοπούλου 40.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουμε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που ζητά την παρέτηση της κυρίας Κεραμέως. Έχουμε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητά την παρέτηση της κυρίας Κεραμέως. Και έχουμε και την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που καλεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την κυρία Κεραμέως. Αυτές είναι μέχρι τις διαδράσεις. Όμως, θέλω να σε ενημερώσω, επειδή δεν υπάρχει προηγούμενη αντίδραση, εδώ ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ως νομικός άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο, ως σκέψη και θεωρητικά πάντα, στο ερώτημα ότι εμείς θα πληρώσουμε τα 300 χιλιάρικα του προστίμου του Υπουργείου Εσωτερικών, ότι υπάρχει ο δρόμος προσφυγής του Υπουργείου Εσωτερικών κατά του προστίμου ή αστικής αξίωσης από τους κατηγορούμενους. Και οι δύο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Έτσι. Και υπάλληλοι είναι απλά κατηγορούμενοι ή έχουν ταθεί σε διαθέσιμο. Να πούμε καταρχήν ότι εγώ χαιρετίζω την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής. Γιατί δείχνει ότι πράγματι λειτουργεί σε ένα περιβάλλον ανεξαρτησίας. Ναι. Αυτό είναι και ο ρόλος των ανεξάρτητων αρχών με βάση το 101α του Συντάγματος. Έτσι. Ναι. Το χαιρετήσουμε αυτό. Δεν μπαίνω στην ουσία, αν ορθώσει λαθασμένα τα στοιχεία της που μελέτησε. Αυτοί ξέρουν, αυτοί τα είδαν, αυτοί τα μελέτησαν και κατέληξαν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει για πρώτη φορά, κατά τη γνώμη μου, μια τέτοια απόφαση η οποία είναι πολύ σημαντική. Έτσι. Το πώς θα το χειριστεί το θέμα ο καθένας εκ των ανθρώπων που τους επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα είναι δικό του θέμα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει μια αναγωγή, να ζητήσει, ξέρω εγώ. Μπορεί να αμυνθεί με κάποιο τρόπο. Δικό του θέμα. Άλλο όμως το θέμα. Τώρα,
Το πώς θα το χειριστεί πολιτικά η κυβέρνηση, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, προφανώς. Επί του παρόντος όμως, αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή αυτή πράγματι λειτουργήσε ένα περιβάλλον. Ναι, ο Νυφλής άλλο είπε όμως ότι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι. Μπορεί να κάνει. Okay, η κυρία Μισελ, ας πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας και ας μειώσει την ποινή. Μπορεί, βέβαια. Τέτοιο. Αλλά το βασικό είναι το κράτος. Δηλαδή εμείς θα πληρώσουμε τα 400 χιλιάρικα. Άρα λοιπόν το κράτος... Θα στραφεί κατά τη γνώμη εναντίον αυτών οι οποίοι... Εναντίον του Γενικού Γραμματέα. Όποιοι είναι. Όποιοι είναι. Όπως το λέγανε αυτό τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Όποιοι είναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λόγια. Νίκο μου άκουσε. Υπάρχουν σε όλες τις δουλειές. Υπάρχουν ευσυνείδητοι, ασυνείδητοι, καλοί, κακοί. Άνθρωποι που είναι έντιμοι, άνθρωποι δεν είναι. Εγώ απλώς. Εγώ είμαι υπέρ του να τα πληρώσουν αυτοί. Θέλω να μιλήσω ένα καλά θέλω τον κόσμο. Να τα πληρώσουν αυτοί. Συγχωρήστε με. Για λογαριασμό του. Συγγνώμη, για λογαριασμό του πήραν τα. Έκλεψαν για την ακρίβεια τα email και τα τηλέφωνα. Για την κυβέρνηση και τη συναγωγή. Ναι, δηλαδή οι εμπλεκόμενοι, ο Γενικός Γραμματέας, μια μετακλητή υπάλληλο, ο Γραμματέας από Δήμο της Νέας Δημοκρατίας. Για την πάρτι του τα έκλεψαν αυτά. Όχι, ας τα βρουν μετά μεταξύ του. Ξέρετε για το μισό. Για ποιο λόγο. Εσύ που το ξέρει το κάνω. Δεν το κάνανε για ποιο λόγο. Για τη Νέα Δημοκρατία. Εσύ που το ξέρει. Για τη Δημοκρατία ξέρει το κάνω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Για ποιο το κάνω. Ω κόμμα συνολικά. Να αποκαλύθηκε από αυτό. Δεν είναι έργο. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Αν δεν είχε ανάγκη. Μισό λεπτό. Είναι υπεραπλούστε. Σύμφωνα με την. Είναι υπεραπλούστε. Σύμφωνα με την απόφαση. Για να η Νέα Δημοκρατία βάλει τη μισή να τα πάρει για να τα στείλει. Κύριε Υπουργέ, σα παρακαλώ μόνο για να το διευκρινίσω. Σύμφωνα με την απόφαση. Εγώ τουλάχιστον μένω στην απόφαση. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πει ό,τι θέλει. Για την κυρία Σημακοπούλου, για λογαριασμό της κυρίας Σημακοπούλου, δόθηκαν τα mail. Έτσι. Γι' αυτό κατηγορείται και η κυρία Σημακοπούλου και γι' αυτό έφαγε και το πρόστιμο η κυρία Σημακοπούλου. Δηλαδή η απόφαση είναι πάρα πολύ σαφής και μάλιστα σαφέστατη όσον αφορά και στο ότι δεν υπάρχει κόλλημα, όχι το χρόνο, για την εκλογική διαδικασία. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Δόθηκαν μόνο στην κυρία Σημακοπούλου. Δεν το ξέρουμε. Με αυτό είναι. Δεν το ξέρω. Προφανώς είναι το θέμα της αρχής. Αυτό δεν ξέρουμε. Ναι, παιδιά, δεν το ξέρουμε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Διότι αν διαβάσει την εισήγηση της αρχής, λέει μέσα ότι κατόπιν επαναλαμβανόμενων καταγγελιών για mail τα οποία μας ήρθαν από την κυρία Σημακοπούλου, τα οποία δεν εξηγούσαν τον αποστολέα. Συγκεκριμένο. Δεν λέει δηλαδή ότι μου ήρθε μέρα το φελέκι. Ναι, ή ότι μου ήρθε και μέλα από κάποιον άλλον. Λέει όμως ότι η Ασημακοπούλου τα πήρε αργότερα. Πριν από την Ασημακοπούλου, μεταξύ 8. Θα υπήρχαν άλλες καταγγελίες. 8 και 23 Ιουνίου. Θα υπήρχαν Ιουνίου, άνθρωποι που θα κατήγγειλαν, θα έλεγαν. 8, μου ήρθε μέλα από το φελέκι. 8 και 23 Ιουνίου τα πήρε, λέει, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω. Ο οποίος τα έδωσε μόνο στην Ασημακοπούλου. Προφανώς. Μόνο. Προφανώς. Πού το ξέρεις εσύ αυτό. Δεν είναι που το ξέρω. Μα δεν ξέρω είναι τίποτα. Μετά, δεν έχει. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω τίποτα. Λέω όμως ότι οι άνθρωποι που κατήγγειλαν συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή, αλήθεια τώρα, νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε κυνήγι μαγισσών. Όχι. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι δόθηκαν κάπου, πες το. Αλλά τώρα έχουν πέσει πρόστιμα, συζητάμε επί των προστήμων και λέμε και πού ξέρω αν δεν το έδωσε. Δεν το ξέρει, δεν έγινε άλλη καταγγελία σου, λέει. Αν είχαν υπάρξει και αλλού προφανώς στατιστικά, θα είχαν υπάρξει καταγγελίες και από άλλους. Ότι με πήρε ο Καλαρίτης, με πήρε ο Φελέκης. Δεν πήρε Καλαρίτη. Κάνουμε το ρεπορτάζ. Εδώ. Εμείς τα λέγαμε και εσύ τα λέγες. Λέγανε τότε υπήρχαν καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι γράφτηκαν για πρώτη φορά να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, ναι, και τους ήρθε αμέσως από την Ασημακοπούλου. Ναι. Δεν είπαν ότι είχε από το φελέκι. Αυτός λέω ότι μέχρι στιγμή. Δεν είπαν ότι θα το βγάλει. Μπορεί αύριο να βγουν κι άλλοι. Μέχρι στιγμή. Συγκεκριμένοι υπάρχουν άλλες καταγγελίες. Όλο αυτό. Πώς τους ήρθε αφού η επιστολική ψήφος καθιερώθηκε 8 μήνες μετά. Πώς τους ήρθε. Δεν κατάλαβα το συλλογισμό. Τι εννοείς. Και κατά το συλλογισμό. 8 μήνες μετά δεν καθιερώθηκε. Άκουσα το Υπουργείο Ιστορικών. Όχι. Και λέει έτσι εμείς. Καθαρίζουμε. Όχι. Μετά την καθαίρωση της επιστολικής ψήφου έγιναν οι καταγγελίες, αφού μπήκαν στην πλατφόρμα. Ναι, και αλλά λέει το Υπουργείο Ιστορικών, ναι, ότι αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με την επιστολική ψήφου, γιατί, ναι, αποδεικνύεται ότι έγινε μεταξύ 8 και 23 και η αρχή το Ιουνίου. Και η αρχή, ναι, το λέει αυτό. Ναι, αλλά τότε οι καταγγελίες που είχαμε, mm-hmm, αφορούσανε τον κόσμο ο οποίος γράφτηκε για την επιστολική ψήφο. Ναι, ναι. Ενώ το Υπουργείο, λέει, αποδεικνύεται ότι δεν δοθήκανε με βάση την επιστολική ψήφο, αλλά τις είχε πάρει μεταξύ 8 και 23 Ιουνίου. Ναι. Υπηρεσία και η κυβέρνηση. Υπάρχει. Υπάρχει, ναι, ένα ερώτημα. Αφορά και την υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυτό ούτως ή άλλως.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Υπήρχε η καταγραφή των ομογενών που ήταν, πώς το λένε, με επιστολική ψήφο. Με επιστολική ψήφο, αλλά στις προηγούμενες στις εκλογές που είχαν προηγηθεί δημοτικές κλπ. Υπήρχε αρχείο ομογενών ούτως ή άλλως. Ναι. Έγινε από ό,τι φαίνεται σε δύο φάσεις. Γι' αυτό, λέει η κυρία Κεραμέως ότι δεν έγινε διαρροή από μένα, είχε γίνει στην προηγούμενη φάση από το προηγούμενο αρχείο. Ναι. Και μετά καταγγέλουν αυτοί που τα ψηφίσουν. Χρήση τώρα έγινε μόνο από την κυρία Σιμακοπούλου. Ναι. Για να απαντήσω εγώ τουλάχιστον. Δεν το κάνω. Επί τη αρχή το κρίσιμο είναι άλλο. Συγγνώμη να πω τώρα κάτι. Δύο φάσεις, η δεύτερη. Συγγνώμη. Επί τη αρχή το κρίσιμο είναι άλλο. Πώς ένα τέλεχος κόμματος παίρνει από το δημόσιο τα προσωπικά σου δεδομένα. Εκεί είναι. Και μετά να βρούμε ποιο έχει ευθύνη. Αλλά εδώ. Αυτό που πρέπει να κρίνεται είναι και το κράτος. Διότι η κυρία Σιμακοπούλου κάποιο τη τα έδωσε. Τα πήρε. Ποιο είναι αυτό ο ιδιώτης ο οποίος παίρνει τα δεδομένα από το κράτος και μετά τα κάνει φεβολά. Και πώς τα παίρνει αυτή η διαδικασία, πώς γίνεται το κράτος σωτήρι. Είναι ακόμη χειρότερο σε αυτό που λέει η Μαρία, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε... Για ποιον ιδιώτη μιλάτε. Είναι ακόμη χειρότερο, γιατί εδώ βλέπουμε μια ολόκληρη νοοτροπία. Μισό λίγο το συλλογισμό. Όχι, υπάρχει κομματικός τέλεχος που τα έχει πάρει. Κράτος Λάφυρου, δηλαδή... Αναλαμβάνουμε τη διακυβέρνηση, βάζουμε τους δικούς μας σε διάφορα υπουργεία. Διάφοροι δικοί μας βουτάνε από το Υπουργείο Εσωτερικών λίστες με τα ονόματα, τα email και τα τηλέφωνα των εκλογέων και τα μοιράζουν σε όποιους θέλουν. Αυτό έγινε. Το κομματικό στέλεχος του κράτους που τα πήρε, αυτό δεν είναι υπάλληλος του. Θα βάλουμε το κράτος να πληρώσει ένα πρόστιμο στο κράτος. Αυτό είναι το. Αυτό είναι ο παραλληλισμός. Πρώτον, να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Γιατί αλήθεια σας το λέω, αισθανόμαστε ότι κάνουμε πολλές παράλληλες συζητήσεις. Δεν ρίχνει το κράτος πρόστιμο στο κράτος. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που ρίχνει το πρόστιμο στους υπεύθυνους. Υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών που δεν διασφάλισε την μη διαρροή. Έτσι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Να πούμε ότι υπάρχει διαδικασία. Επίσης, υπάρχει ο αποδέκτης, ο οποίος αποδέκτης των στοιχείων αυτών της διαρροής, είναι η κυρία Σιμακοπούλου, η οποία επίσης τρώει πρόστιμο. Να πούμε ότι αυτό είναι μια διοικητική διαδικασία. Προφανέστατα, ίσως υπάρχει και ποινική διαδικασία. Εγώ δεν είμαι ότι αποδέκτης. Η κυρία Σιμακοπούλου δεν είναι ο πρώτος αποδέκτης. Παιδάκι μου, έχει βγάλει την απόφαση η αρχή. Είναι ο κομματικός στέλεχος. Δεν τα έδωσε ο υπάλληλος, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, ποιος είναι υπάλληλος. Τα έδωσε ένα κομματικό στέλεχος. Ναι. Το κομματικό στέλεχος πώς τα παίρνει αυτός που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κάποιος που είχε μία θέση ευθύνης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αυτός τα έδωσε σε ένα κομματικό στέλεχος. Στο Μυφλί. Όχι, σε γραμματέα εκλογών. Σε υπεύθυνο, εκλογών. Ναι, ναι. Και αυτό τα έδωσε μετά στην Ασημακοπούλου. Ωραία. Έτσι. Mm-hmm. Άρα δεν είναι μόνο ένα υπάλληλο, είναι και ένα κομματικό στέλεχο. Mm-hmm. Ναι. Τι είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η άλλη έρευνα που θα γίνει. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Αυτή είναι η παράλληλη έρευνα. Η ανεξάρτητη αρχή επιβάλλει πρόστιμο στο Υπουργείο ως υπεύθυνο για τη διαρροή. Ποια είναι η διαδικασία τώρα. Το Υπουργείο κάνει εσωτερική έρευνα και μετά υπάρχει σχέση με αυτό που λέει ο κ. Μαρινάκης. Δεν χρειάζεται καν να προσφύγει κατά πάσα πιθανότητα γιατί υπάρχει η διαδικασία του καταλογισμού. Δηλαδή, αν θα υπάρξει έλεγχο. Εάν προκύψει ότι κάποια στελέχη ζημίωσαν το κράτος, γίνεται καταλογισμός. Καλούνται να πληρώσουν χωρίς καν να υπάρξει προσφυγή νομική από το κράτος. Η διαδικασία. Δεν χρειάζεται προσφυγή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται, αλλά η διαδικασία είναι του καταλογισμού. Είναι αν ο τάδε υπάλληλο έβλαψε το δημόσιο με παραλήψη, λάθος ή σκοπίμως, υπάρχει πέραν της πιθανής ποινικής διαδικασίας, αν προκύπτουν τις ευθύνες, η διαδικασία του καταλογισμού, έτσι, όπου καλείται ο ίδιος να πληρώσει τη ζημιά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα είναι άλλη, η αρχή έκανε τη δουλειά της, ναι. Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών και η Επιθεώρηση θα κάνει άλλη δουλειά, ποιος ευθύνεται και αν αυτός με δική του ευθύνη, αν υπάρχει προσωπική ευθύνη υπαλλήλου, ατομική ευθύνη υπαλλήλου, αυτός καλείται να πληρώσει τη ζημιά του δημοσίου, τα 400. Εντάξει, αλλά μην φτάσουμε τώρα ότι αυτό είναι τώρα ένα σκάνδαλο ατομικής ευθύνης, έτσι, ότι είναι. Όχι, σου λέω διαδικασία. Διαφορά σου δύο υπαλλήλους. Όχι, εδώ, αυτό. Εδώ αφορά και μια ολόκληρη νοοτροπία. Υπάρχει ακριβώς μια νοοτροπία και η νοοτροπία της ατιμωρησίας ότι ό,τι και να κάνεις δεν βαριέσαι, κάπως θα το καλύψουμε. Και στο τέλος φτάνουν τα δεδομένα των πολιτών να είναι εμπορεύσιμο στοιχείο. Γιατί άρα, λοιπόν, δεν είναι εδώ, βέβαιο ότι κάποιος το έδωσε εδώ. Εδώ για να καταλάβω και εγώ τι έπρεπε. Δεν λέω ότι καλώς ή διαφωνώ με κάποιον για να γίνει αντιληπτό όμως. Να φτάσει μέχρι τέλους πρέπει. Ναι. Καλά έκανε η αρχή, περιμένουμε από εδώ υπάρχει και το ποινικό. Καλά έκανε. Ναι, αλλά εδώ όμως υπάρχει, άλλο ένα θέμα που είναι επί της αρχής. Πώς κάποιο κομματικό στέλεχος αξιώνει να παίρνει από
το Υπουργείο, τα στοιχεία. Μάλιστα. Δηλαδή, τι του δίνει αυτό το δικαίωμα. Εδώ είναι το ένα κομμάτι. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ατομική ευθύνη εκεί. Και το άλλο είναι το πολιτικό κομμάτι. Ναι, ναι. Αυτό που θέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εδώ, για πες Νίκο τώρα. Όσον αφορά την υποψηφία, καταλογίστηκαν οι ευθύνες, δεν είναι υποψήφια, έφυγε από τους συνδυασμούς κτλ. Το κομμάτι αυτό. Είναι πολιτική τέτοια. Είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι μια πολιτική παρέμβαση. Από εκεί και μετά. Είναι δικό τους. Θα πληρώσει τα πρόστιμα. Θα δούμε άλλο αυτό. Έκανε, πλήρωσε για να πάρει. Αυτό πλήρωσε για να τα πάρει. Ας τα ψάξουν να τα βρουν. Αυτά είναι θέματα. Ξαναλέω, αυτό είναι το ποινικό κομμάτι. Το ποινικό. Πάμε λοιπόν στο πολιτικό εμείς. Γιατί τόσο να κάνουμε τους πουαρό όλοι εδώ πέρα. Στο πολιτικό κομμάτι τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είχε τόσο μεγάλη εμβέλεια από ό,τι φαίνεται αυτό που περιμέναμε και κυρίως ότι δεν θα είχε επίδραση στην επιστολική ψήφο. Δηλαδή εμένα... Δεν στο κρύβω, από την αρχή ο φόβος μου αυτό ήταν αυτός. Ναι. Και νομίζω και των περισσότερων. Η αρχή λέει όχι. Αυτό ότι μπορεί να επηρεάσει την επιστολική ψήφο αν έχει γίνει τόσο σωρωτήρι και έχουν πάει παντού τα στοιχεία. Εφόσον θα ήταν και λάθος δηλαδή να υπονομευθεί μία διαδικασία αυτή της επιστολικής πάντως ψήφου. Πάντως να πω κάτι τώρα, η οποία είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία έτσι, μας. Σωστό. Άρα αλλά, λοιπόν, να πω κάτι, αν και, δεν απειλείται. Ναι. Δεν ξέρω τον τρόπο, μάλλον τη μέθοδο που κάνει τον έλεγχο. Η Αρχή Προστασίας Διασφάλισης του Απορρίτου δεν γνωρίζει τη μέθοδο. Γιατί αν το κάνει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό αποτύπωμα, δηλαδή κάνει και τη δουλειά της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, να το πω έτσι. Αυτό είπε πάντως. Είναι, αν το κάνει με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι μοιράστηκαν και γίνε σουρωτήρι. Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι το αποτύπωμα, αν έχει ακολουθήσει τη μεθοδολογία. Η ανεξάρτητη αρχή. Αυτό υπόθηκε ότι στις 8 το αποτύπωμα είναι για τις 8 Ιουνίου ναι, ναι. του 2023. Θέλω να πω. Αυτό είπανε. Είναι άλλο καλό και παίρνω καταθέσεις και σου λέει κάποιος το έδωσε αυτό. Και άλλο μπαίνω μέσα στο κομπιούτερ του υπαλλήλου και βλέπω που τα έστειλε. Δεν μπορεί να μην έκανε και το δεύτερο. Η ανεξάρτητη αρχή έχει στη διάθεσή τη όλες τις δυνατότητες προκειμένου να κατέξει ένα συμφέρον. Άρα λοιπόν. Δεν περιορίζεται μόνο σε συνεντεύξεις προσωπικού περιβάλλοντος. Προφανώς, μα το θέτω. Πώς και αν την εμποδίζει η κυβέρνηση. Που σχεδόν... έχει κάνει άλλες περιπτώσεις. Σχεδόν... Δεν έχει κάνει άλλες περιπτώσεις. Το Μενουδάκο. Εννοείς την ΕΥΠΑ, ας πούμε. Το Μενουδάκο. Το Μενουδάκο, ναι. Okay. Μάλιστα. Λέω λοιπόν όμως το εξής. Ότι εδώ, εάν έχει χρησιμοποιήσει, σχεδόν ρητορικό είναι αυτό που χρησιμοποίησα, κύριε Υπουργέ, εάν έχει χρησιμοποιήσει τη μέθοδο ελέγχου έρευνας του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Τότε θα ξέραμε αν έχει πάει και κάπου αλλού. Το έχει κάνει σίγουρα κάτι γνώμη. Ναι. Άρα. Το έχει κάνει σίγουρα. Γι' αυτό και είναι συγκεκριμένη άμα δεν και εγώ, νομίζω από την ανακοίνωση όπως είδα, προκύπτει ότι βρήκαν ότι το αποτύπωμα είναι τότε. Δεν μας λένε για κάτι άλλο, δεν είναι μόνο σε καταθέσεις, άρα πρέπει να έχουν μπει και στα κομπιούτερ. Δεν διανοούμε ότι δεν θα το κάνανε αυτό. Γιατί από ό,τι ξέρω, αυτοί τι ανεξάρτητε αρχέ είναι σοβαροί άνθρωποι. Μα δεν κατασχέσανε μετά... του υπολογιστέ ναι, ναι. από εδώ. Ναι, σου λέω, από την ανακοίνωση τη αρχή. Προκύπτει το εξή σημαντικό, για να μην χαθούμε στο ηλεκτρονικό κομμάτι. Ναι. Η ανακοίνωση τη αρχή καταλήγει και λέει το εξή. Ότι για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Θεοδωρόπουλο, το γραμματέα αποδήμων. Μπλα μπλα μπλα, έχει καταθέσει κάποια ένορκη βεβαίω κτλ. Ότι όλο αυτό χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Άρα. Έπεσε το πρόστιμο στο Υπουργείο Εσωτερικών, έπεσε το πρόστιμο στην Ευρωβουλευτή και για την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα, αυτό που είπα πριν και υπήρξαν αντιδράσεις, αυτό η αρχή λέει ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Γιατί είναι, κατά τη γνώμη μου, εντελώς αυτονόητο ότι όταν ένα κόμμα εμπλέκεται σε μια διαρροή, σε μια κλοπή προσωπικών δεδομένων, είναι προφανώς αυτονόητο ότι πρέπει να ελεγχθεί και το κόμμα και ότι πιθανότατα έχει ευθύνη και το κόμμα, έτσι. Αν το έδωσε και κάπου αλλού και όχι μόνο στην Ελλάδα. Από την ανακοίνωση πάντως εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό. Θες να στη διαβάσω το απόσπασμα, γιατί λέει ακριβώς για τη Νέα Δημοκρατία. Λέει λοιπόν η αρχή. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η αρχή ανέβαλε την έκδοση απόφασης, δεδομένου ότι ο τελευταίος μετά την ακρόαση και την υποβολή υπομνημάτων προσκόμισε ένορκη βεβαίωση, μπλα μπλα μπλα, ως προς το. Πώς τα πήρε, εν πάση περιπτώσει, και από όλο αυτό, από το περιεχόμενο το οποίο προκύπτει, λέει, η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των εκεί προβαλλόμενων ισχυρισμών. Okay. Άρα αυτό το κομμάτι είναι ανοιχτό. Λίγο υπομονή. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Ναι, ότι ναι. ελέγχονται και οι ευθύνες και του κόμματος και του παρετηθέντος γραμματέα προδήμων. Ναι.
Γι' αυτό, όχι, απάντησε είναι γιατί δεν υπήρξαν πριν αντιδράσεις. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, χάρη μου, μην το... Ναι. Δεν έντυρα κανένας. Αυτό δεν είναι θέμα άποψης, είναι... Εγώ δεν είπα άποψη, εγώ λέω ότι λέει η αρχή. Άποψη, χάρη μου, ο καθένας ο λόγος την εικόνη δεν είναι. Η άποψη είναι, ξέρεις, πολλές φορές και η ερμηνεία είναι διαφορετική. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε όλη την ίδια ερμηνεία στα θέματα. Προκύπτει ότι είναι αυτό το θέμα του κόμματος. Ο περιόλογος μπορεί να το έδωσε και αλλού. Αυτό λέει... Ναι, γι' αυτό είπα ότι δεν έχει κάνει. Εγώ τώρα, δύο λεπτά, να πω κάτι... Λάμπρο, με επιτρέπεις. Να πω κάτι από πλευράς εμπειρίας. Εγώ καταλαβαίνω το πολιτικό ενδιαφέρον και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Πρέπει να σου πω ότι μέσα στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα των υποψηφίων υπάρχουν διάφορες πρακτικές οι οποίες συμβαίνουν χωρίς κανείς να τις αποδέχει, να πει ότι είναι απόλυτες νόμιμες, οι οποίες είναι διαπροσωπικές. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ μπορεί να έχω φίλο ως υποψήφιος, ας πούμε, τον πρόεδρο των εργαζομένων σε τάδε νοσοκομείο. Και μου λέει, ρε Γιώργο, έχω τα στοιχεία εδώ πέρα των εργαζομένων στο νοσοκομείο, θα σου κάνω μια εκδήλωση, πάρε και τα στοιχεία, στείλ τους ένα χαρτί. Σύμφωνοι. Αυτό το κάνουν όλοι. Εντάξει. Το κάνουν όλοι. Αλλά το διακύβευμα εδώ είναι αυτό που νίκος. Είναι η επιστολική ψήφος. Είναι μια διαδικασία η οποία, εάν τρωθεί, ουσιαστικά καταραίει. Έτσι. Αυτό, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι. Τώρα, μέσα από εγώ προσωπικά. Έτσι, δηλαδή, μπορεί ασυμακοπούν να έχει φίλο αυτό. Δεν το δικαιολογώ αυτό, αλλά το τελικό διακύβευμα είναι αυτό. Αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικό. Το αυτό είναι. Τώρα, για την πολίτευση, ευχή έργο θα ήταν να πέσει κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω. Με οποιαδήποτε ευκαιρία. Είτε με τη Φέτα, είτε με τη Ασυμακοπούλου, είτε με το. Επειδή είσαι φίλο του λαού και εσύ θε να πει. Αν δεν πει πέρα το ποτάμι, πάθο. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, στο σύν είναι ότι η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα. Μέσα σε 4 μέρες έφυγε από τα ψηφοδέλτια η κυρία Σιμακοπούλου. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, Άννα μου. Τέλος πάντων. Πάντως, έδειξε αντανακλαστικά. Έχει τη σημασία το μάλλον αυτό. Δεν μπορούσα να κάνει αλλιώς, αλλά έχει σημασία. Ναι, γιατί αποκαλύφθηκε. Αν δεν είχε αποκαλυφθεί, έχει όμως τη σημασία του. Εντάξει, επειδή σε πιάνω με την κίδα στην πλάτη. Ναι, δεν το άφησε όμως να σέρνεται που υπάρχει ή να λέει τίποτα. Δεν γίνει τίποτα. Να ολοκλήρωσε, να ολοκλήρωσε. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Πολύ σύντομα. Στα συν είναι ότι έδρασε γρήγορα. Και είδαμε και ένα πρόστιμο που σε υπουργείο που δεν το έχουμε ξαναδεί και η έρευνα συνεχίζεται. Όσον αφορά τώρα στο πλην. Αναμφισβήτητα έχει θολώσει το αφήγημα της κυβέρνησης που ήθελε την επιστολική ψήφο να είναι μια ιστορική τομή και έλεγε ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα φέρει και τροπολογία στην Βουλή για να θεσμοθετήσει την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές. Με βάση και τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν βλέπω να υπάρχει συνένεση για να περάσει πλέον και στις εθνικές εκλογές. Χρειάζεται 200. Ναι. Έτσι. Πάντως, για άμεση. Πάντως, για άμεση. Επειδή μια παρατήρηση μόνο δεν ήθελα να σε διακόψω. Δεν πιστώνεται στα σύν της κυβέρνησης ότι έπεσε πρόστιμο σε Υπουργείο. Είναι πρόστιμο μιας ανεξάρτητης αρχής κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι στα σύν, προς Θεού δηλαδή. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Είναι στα σύν της ανεξάρτητης αρχής και το ότι είναι το πρόστιμο 400.000 και όχι 4.000. Υπάρχει το αρνητικό προφανώς για την κυβέρνηση ότι ένα Υπουργείο χρεώνεται με ένα πρόστιμο για αυτό και μάλιστα και ένα θεσμικό θέμα. Από την άλλη, συνολικά, αν θες, αν γίνει κάτι καλό, συμπέρασμα αυτό, είναι ότι λειτουργούν οι θεσμοί εδώ. Ναι, εντάξει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, όση ώρα το περιγράφει, σκέφτομαι ότι στο μυαλό όλων μας, όταν πέφτουν τα πρόστιμα για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα και τις επιχειρήσεις, λέμε, αναρωτιόμαστε αν θα πληρωθούν τα πρόστιμα. Yeah. Έτσι. Και γι' αυτό δεν ισχύει. Εδώ τώρα, στο Υπουργείο, λέμε που θα τραβήξει τόσο πολύ η διαδικασία που επί της ουσίας δεν μπορεί να το διαχείριμα δεν είναι καταρχήν, τόσο το ποσό. Όσο δεν είναι το ποσό, ανεξάρτητα από το αν όσο παρέμβαση. Πρόστιμα. Η ζημιά, δηλαδή η ποινή για το Υπουργείο. Δεν είναι το χρηματικό πρόστιμο. Είναι σημειολογικό πιο. Είναι το σημειολογικό. Είναι, έτσι, είναι η θεσμική μορφή. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θα ήταν πάντως η δικαιοσύνη να κινηθεί τάχιστα και αν το βέβαια θα μου πεις 15 μέρες. Δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Το γεγονός όμως ότι βλέπουμε ότι μια ανεξάρτητη αρχή κινείται κατά του Υπουργείου και κάνει τη δουλειά της. Εντάξει, δεν λέω ότι το αυτονόητο πρέπει. Αλλά 10 Ιουνίου θα το έχουμε ξεχάσει. Οπωσδήποτε να το χειροκροτούμε το αυτονόητο, αλλά καμιά φορά και το αυτονόητο είναι ζητούμενο στη χώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα πάρουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε αμέσως. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας. Και εδώ
Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι και ακούω μάλλον τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα στο τραπέζι εδώ που είχε ο Τάκης Χατζής πάλι για τον Ανδρέα Παπανδρέου τσακώνονταν. Πάλι. Οι πολιτικοί αρχηγοί πάλι για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι, δεν ξέρω... Για τον Ανδρέα δεν τσακωνόντουσαν. Από τις εκλογικές, προεκλογικές περιόδους εκείνες που δεν πιστεύω ποτέ ότι είναι τη 2024 θα συζητάμε για την πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου. Από τη μία, ο κύριος Κασελάκης από την Παλαιστίνη είπε ότι... Ούτως ή άλλως, μην τρομάς για τον Γιασέρ Αραφάτ, ότι είναι μια συνέχεια της πολιτικής επιτουσίας του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Άχι, ξέρεις, ο κεντρικός δρόμος στη Ραμάλα λέγεται λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα. Βέβαια. Τότε ο Παπανδρέου είχε σώσει με την πρώτη Ιντιφάντα, είχε φέρει 3.000 Παλαιστινίους. Με το πλοίο. Τα πλοία και να δούμε τον κύριο Κασελάκη. Αλλά όμως να τσακώνονται ακόμα για τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας είναι ο γίγας. Ο μέγιστος των μεγίστων. Να δούμε λίγο τον κύριο Κασελάκη. Πάμε. Πάνω απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται στο πλευρό της ειρήνης και νομίζω όλος ο δυτικός κόσμος πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα να μπορέσει το Ισραήλ και οι Παλαιστίνοι να προχωρήσουν σε μια μόνιμη βάση ειρήνης. Η κυβέρνηση να ακολουθήσει το μονοπάτι της Ισπανίας για αναγνώριση του Παλαιστινικού κράτους βάσει να αποφάσουν το ΔΕΕ. Έτσι. Μου έκανε αισθητικά άσχημη εντύπωση. Είναι στην Παλαιστίνη και η κυρία Αδούρου, τι είναι αυτό το μαντήλι Ερμές είναι που φοράει. Δεν έβαλε τουλάχιστον την Παλαιστινιακή μαντήλα να στείλει και ένα μήνυμα. Μάλιστα. Λοιπόν, και θέλω όμως να δείτε γιατί είχαμε αναφορά και του... Έχατε και μια σφεντόνα καλύτερα. Είχαμε και του αναφορά και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε πρωτόλιο λαϊκιστή τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πρωτόλιο. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα έχουμε και απάντηση από το Πασόκ. Σε σχέση με τον πατέρα του, είναι πρωτόλιος. Για να δούμε. Έλα τώρα, μην αρχίσω. Δεν τον γνώρισα ποτέ προσωπικά, αλλά ήταν μια πολύ διχαστική περίοδο στην Ελλάδα. Ο Παπανδρέου υπήρξε μια πολύ χαρισματική προσωπικότητα. Ήταν ένας πρωτόλιος λαϊκιστής. Συζητάτε πολύ για τον λαϊκισμό. Αλλά ο Παπανδρέου ήταν λαϊκιστής. Υποσχέθηκε τον ουρανό και κατέληξε να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Οι Έλληνες ήμασταν οι πρώτοι που πειραματιστήκαμε με αυτό το λαϊκισμό. Στην πραγματικότητα, φέραμε τους λαϊκιστές στην εξουσία το 2015. Αν κοιτάξετε την ιστορία της Ελλάδας, τη τελευταία δεκαετία, είχαμε μια βαθιά οικονομική κρίση η οποία ξέσπασε το 2009. Αλλά η κρίση παρατάθηκε άνευ λόγου επειδή εκλέξαμε μια λαϊκιστική κυβέρνηση το 2015 υπό την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ο ορισμός του λαϊκιστή πολιτικού. Όσο και αν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός να αναθεωρήσουν τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει πώς ήταν η Ελλάδα πριν το 1981 και πώς την άλλαξαν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Πασόκ και των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, η ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας, η ίδρυση του ΑΣΕΠ. Όλα αυτά άλλωστε πιστοποιούνται σε κάθε διαθέσιμη δημοσκόπηση που αναδεικνύει τον Ανδρέα Παπανδρέου πιο επιτυχημένο και δημοφιλή πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, καταρρύπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα. Τώρα τι να πεις αυτό. Όχι, θα πεις 0-0 ίσον 14. Όταν με συγχωρείτε, για να μιλάμε για λαϊκισμό. Όταν με συγχωρείτε, ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε. Το 1996 και κατά παραδοχή της οικογενείας Μητσοτάκη, του Κυριάκου, της Ντόρας, ακόμη και του πατρός του, η χρυσή περίοδος της Ελλάδος είναι η περίοδος του Σιμίτη. Αυτή είναι, αυτό λέγανε. Τα ξέρει και ο Βουλγαράκης μέσα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας που ήταν αυτοί υπέρ του Σιμίτη και εκθιάζανε τον εξυγχρονισμό του Σιμίτη. Αυτή λοιπόν, μετά τον Ανδρέα, υπήρξε η χρυσή οκταετία Σιμίτη, την οποία εκθίαζε ο Μητσοτάκης. Μετά τον Σιμίτη υπήρξε μια πενταετία του Κωνσταντίνου Καραμαλή που οδήγησε στη χρεοκοπία της χώρας. Και βρίσκουν τώρα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 81 έδωσε λεφτά στον κόσμο, το άλλο μισό του ουρανού ξαναβρήκε μία θέση μέσα στην Ελλάδα, έπαιρνε ένας φτωχός 5 δραχμές και του έδωσε 10. Όταν πήγε και διαπραγματεύτηκε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Μάλιστα. Όταν δεν μπορούσες να μιλήσεις και έκανε την συμφιλία των Ελλήνων. Δηλαδή να μην έρθει στον κόσμο. Να τους είχε εκεί υποζύγια. Μην πούμε να κάνουμε ανάλυση όλης της πολιτικής. Έλεος. 2-3 σχόλια. Ναι. Το πρώτο είναι ότι εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί καταγγέλει το λαϊκισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατακεραυνώνει τους λαϊκιστές. Απλά... αναρωτιέμαι, είναι ο ίδιος Μητσοτάκης που το 2018 έλεγε μέσα στη Βουλή «πουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις»
φαντάζομαι πρόκειται για τον ίδιο Μητσοτάκη. Άρα... Δεν είναι λαϊκισμό αυτό και δεν είναι λαϊκισμό. Δεν καταλαβαίνω πώς από τη μία καταδικάζει τον λαϊκισμό και από την άλλη. Δεν είναι λαϊκισμό αυτό, δεν καταλαβαίνω. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Κάποιο, κάποια Μακεδονία, βεβαίως, είναι φέτα η Μακεδονία. Το ρεπορτάζ τη εποχή έλεγε ότι η εκχώρηση με τη συμφωνία των Πρεσπών όλου αυτού του πακέτου έγινε με αντάλλαγμα. Δείχθη λάθο αυτό το ρεπορτάζ. Ναι, προφανώ μετά από 6 χρόνια. Γιατί αν ίσχυε αυτό το πράγμα Λάμπρο, μου κάτι θα είχε κάνει ο Μητσοτάκη. Γιατί αν ο Μητσοτάκη ξέρει ότι ίσχυε τέτοιο πράγμα, έπρεπε να είχε βγει να το έχει καταγγείλει. Τώρα τι κάνει, λέει θα την τηρήσουμε και θα την τιμήσουμε. Τη συμφωνία των Πρεσπών. Και όχι μόνο θα την τηρήσει και θα την τιμήσει, στέλνει και μήνυμα στα Σκόπια ότι πρέπει να τηρήσουμε. Δυστυχώ, αν θα κάνουμε τη συζήτηση για τη συμφωνία. Όχι, δεν θέλω να επεκταθώ στι Πρέσπε τώρα, γιατί θέλω να πω για τον λαϊκισμό και για τον Παπανδρέου. Λαϊκισμό αυτό που κάνει τώρα. Αλλά λες ότι μπορεί να καταγγείλει, έχει έννοια διεθνούς δικαίωμα. Δυστυχώς είναι μια διεθνή συμφωνία, δεν μπορεί να την καταγγείλει. Ναι. Έχει συνέχεια το κράτος. Να κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί. Λίγο για να τσιγκλίσω. Όταν μπαίνει στο μαξί μου, βγαίνει περικεφαλαία. Κουβέντα λίγο. Όχι, αυτό που λέει, συγγνώμη, δεν είναι συμφωνία. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση για τον Ανδρέα Παπαδρέου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε για τον κύριο Τσίπρα. Δυστυχώς η συμφωνία του Πρεσπών. Απλά, Λάμπρο, συγγνώμη. Να ολοκληρώσω το σκεπτικό, μην επεκταθούμε τώρα για τις Πρέσπες, γιατί είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Λέω λοιπόν, για να επιστρέψουμε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχουμε δύο πρόσφατες έρευνες. Να επικαλεστούμε και δύο στοιχεία έτσι για το ρεπορτάζ. Έχουμε την έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης για τον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Λοιπόν, εκεί για να μην πω και για να μην κάνουμε και κανένα λάθος. Το 64% είναι το κυρίαρχο πρόσωπο της μεταπολίτευσης. Το 63% λέει ότι το Πασόκ είναι το κόμμα που σφράγισε τη μεταπολίτευση. Και έχουμε και την έρευνα του Έτερων, λίγες μέρες νωρίτερα από τον κύκλο ιδεών, όπου η έρευνα του Έτερων λέει ότι ο πιο πετυχημένος πρωθυπουργός από το 1974 μέχρι σήμερα, βάσει της κοινής γνώμης, έτσι, σε ποσοστό 30,3% είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Άρα, ένα το κρατούμενο, η κοινή γνώμη, ας πούμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει κρίνει. Λοιπόν, τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι από όλη την πολιτική προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου, μια ιστορική πια προσωπικότητα που έχει πεθάνει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, να βγαίνεις και να λες ότι αυτό που το βασικό που τον χαρακτηρίζει είναι ο λαϊκισμός. Συγγνώμη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι λαϊκισμό. Είναι, πώς το είπε, λαϊκιστής, πρωτόλιος. Πρωτόλιος λαϊκιστής ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά είναι καλή η υπουργή του Πασόκ και του Ανδρέα και τα στελέχη του κόμματος του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι καλή η υπουργή για να του κάνει και εσύ υπουργού. Συμφωνούμε απόλυτα. Περίμενε. Γιατί πάντα μου αρέσει με το χάρη κάνω αυτό το πινκ-πονγκ. Είναι το ίδιο ισχύει και το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σου πω, που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το Πασόκ κατέστρεψε στη χώρα εδώ και 40 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία. Έχει όλους τους υπουργούς που υποτίθεται κατέστρεψαν τη χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς τέτοιο ισχύει και εκεί. Απλά τώρα νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σχόλιο για την επίσκεψη Κασελάκη στην Παλαιστίνη και μάλιστα με αναφορές πάλι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν κακή αυτή η επίσκεψη του Κασελάκη στην Παλαιστίνη. Γιατί είδα κάποια ειρωνικά σχόλια, δεν συμφωνεί ο Λάμπρος. Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα μας το πει μετά. Λοιπόν, δεν ήταν κακή με την έννοια ότι τονώνει και λίγο το αριστερό προφίλ εν ώψη ευρωεκλογών. Έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δείχνει ότι έχει λίγο και τα μάτια και τα αυτιά του πέραν της ελληνικής επικράτειας. Είναι αυτό ή είναι για να μαζέψει. Συγγνώμη, αμέσως, Νίκο μου. Ή είναι για να μαζέψει κιόλας ατυχείς δηλώσεις που έχουν γίνει ή τέλος πάντων αμφιλεγόμενες δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Τον μπέρδεψε λίγο τις προηγούμενες μέρες, αν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν είναι. Πάντως για το αν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση ή όχι, μισό λεπτάκι να πούμε τώρα και το εξής, ότι εδώ δεν είναι θέμα κομματικής διαφωνίας. Όχι. Εδώ διαφωνούν κράτη για το αν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση ή όχι. Διαφωνούν και κράτη. Ένα κράτος δεν διαφωνεί, η Τουρκία μόνο διαφωνεί. Εντάξει. Εντάξει, η Τουρκία διαφωνεί. Το Ιράν διαφωνεί. Δεν είναι μόνο η Τουρκία. Το Λέω, Ιράν, λοιπόν, βεβαίως. Έχεις το Ιράν. Λέω λοιπόν ότι δεν ήταν κατά τη γνώμη μου κακή η ιδέα για να επισκεφτεί έστω και με αυτόν τον τρόπο ο Κασελάκης στην Παλαιστίνη, γιατί νομίζω ότι απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, πώς να το πούμε, ψωνίζουν πιο έντονα από το αριστερό ακροατήριο. Mm-hmm. Έχει διάφορους λόγους που συμβαίνει αυτό λίγες μέρες πριν από τις κάλπες και νομίζω ότι όλη αυτή η κίνηση εντάσσεται στη στόχευση που έχει προς τα εκεί. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά για την Παλαιστίνη. Ναι. Ο Κασελάκης, σε αντίθεση με τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά είναι το μοναδικό ελληνικό κόμμα που βγήκε και είπε να αναγνωριστεί τώρα η Παλαιστίνη. Ο Κασελάκης δεν λέει να αναγνωριστεί τώρα. Το να αναγνωριστεί γενικώς Παλαιστινιακό κράτος το λέει ακόμη και η κυβέρνηση. Το βασικό αυτό που διαφοροποιεί αυτή την περίοδο είναι η αναγνώριση τώρα. Μάλιστα. Αν δείτε όλες τις δηλώσεις έχεις του, δίκιο.
Δεν είναι. Είπε μπρος στο δρόμο που χάραξε η Ισπανία. Ναι, η Ισπανία το αναγνώρισε προχθές. Ναι, τώρα που πήγε εκεί, μέχρι τώρα, πριν πάει, έλεγε αυτό. Ναι, αλλά ακόμη και αυτό είπε. Το εμπρός στο δρόμο που χάραξε ήταν η υπόδειξη στην ελληνική κυβέρνηση. Έτσι. Ναι, ναι, αυτό λέει ο Νίκος. Ότι η κυβέρνηση λέει το αντίθετο, είναι όχι τώρα όμως. Ναι, ο ίδιος πρέπει να είναι προϊόν διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος, αν προσέξετε όλες τις δηλώσεις του και πριν πάει, ήταν να αναγνωριστεί Παλαιστινιακό κράτος και μάλιστα είπε: αν με αφήσουν, αν κάνουν. Μάλιστα. Και ένα δευτερόλεπτο, γιατί δεν ξαναμιλάω. Ναι. Πρωτόλιος λαϊκιστής ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν κατέβαζε τον κόσμο με τις κατσαρόλες άλλα χιλί στο δρόμο για να ρίξει τον Ανδρέα Παπανδρέου το 90. Και τότε φώναζε ο κόσμος το 93. Θα θυμάται ο Βουλγαράκης που σαν αντίσταση ο κόσμος που έδινε δωρεάν παπάκια και έλεγε καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκη. Έλεγε δωρεάν αυτοκίνητο. Έλεγε ότι θα μειώσει τους δασμούς. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω να σας παρακαλέσω να μοιράσουμε χρόνο. Ο κ. Βουργαράκης Λάμπρος και έρχομαι, Χάρη. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι άλλο Παλαιστινιακή Αρχή. Σωστό είναι αυτό. Άλλο λαός, άλλο Χαμάς. Έτσι. Σωστό. Η πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, είναι υπέρ των δύο αναγνώρισης των δύο κρατών, στο σύνορα του 67. Σωστό. Τελεία. Τρίτον. Στην εξωτερική πολιτική, αντιλαμβάνομαι το συνδεσμασμό που μπορεί να έχει οποιοδήποτε για τον οποιοδήποτε, πρέπει να γίνεται με ακρίβεια φαρμακοποιού και με βάση το συμφέρον της Ελλάδος. Mm-hmm. Όπως διαμορφώνεται στη διεθνή κακιάρα και όπως διαμορφώνεται κάθε φορά στην περιοχή μας. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του οποιοδήποτε ελληνικό κόμμα θέλει να μιλάει τα εξωτερικά. Αυτό για μένα σημαίνει ότι πρώτα η Ελλάδα και μετά η Παλαιστίνη, μετά το Ισραήλ, μετά η Ουκρανία, μετά η Ρωσία, μετά οποιοδήποτε άλλο. Πρώτα η Ελλάδα. Κανόνα. Τώρα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν μια χαρισματική προσωπικότητα. Εγώ είχα τη δυνατότητα να τον γνωρίσω και να συνομιλήσω μαζί του. Αντικείμενο είναι για τις στιγμές, δεν για το σημερινό τραπέζι. Mm. Το πώς έγινε. Θα το κάνουμε αυτό. Ναι, το πώς έγινε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Και ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Μητσοτάκη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τι έκανε. Πήρε πολλά κακά χαρακτηριστικά του Έλληνα και τα έκανε επίσημη ιδεολογία. Mm-hmm. Έκανε πολλά καλά στην Ελλάδα. Πράγματι, έκανε αυτά τα οποία είπε ο Νίκος προηγουμένως. Διεύρυνε τη δημοκρατία, έβαλε και άλλα κοινωνικά στρώματα μέσα στην εξουσία κτλ. Κτλ. Έκανε όμως. Εξωτερική πολιτική. Έκανε όμως και πάρα πολλά κακά. Η Ελλάδα στους Έλληνες. Δεν θέλω να κάνουμε αποτίμηση. Νίκο, δύο λεπτά. Δεν θέλω να κάνουμε αποτίμηση. Γιατί άμα κάνουμε αποτίμηση. Και δεν υπάρχει λόγο. Θα τσακωθούμε τώρα να λέμε για τα κολόσπιτα, να λέμε για τον Τόμπρα που πάμε για να προχωρήσουμε. Κτλ. Να πούμε για τον Γριλάκη. Ποιο ήταν λοιπόν λαϊκιστή. Άστο είναι κουβέντα που δεν λύνει ποτέ. Η άποψή μου δεν αλλάζει εμένα ούτε εσένα. Δεν θα το λύξω μέσα. Να πούμε εδώ σε 10 χρόνια κανεί δεν θα τίποτα, να παραμείνουμε λοιπόν σε ότι υπήρξε μια προσωπικότητα που ασφράγησε με την παρουσία της στη χώρα. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα αποδώσει τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι με βάση τη δική του εκτίμηση τότε, που θα έχει φύγει από τη δική μας επίκαιρη ματιά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο λαός την έχει αποδώσει. Εντάξει. Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μέσα, ας πούμε, μέσα από ένα συναισθηματικό περιβάλλον κανείς τοποθετείται διαφορετικά. Σωστό. Άλλο να έχει ζήσει κάποιον άνθρωπο, άλλο να μην τον έχει ζήσει, άλλο να τον αποτιμάσει ιστορικά με βάση κάποια δεδομένα, άλλο να μην τον αποτιμάσει ιστορικά. Δεν αλλάζει άποψη κανένας. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης, εγώ συμφωνώ με την άποψη του Μητσοτάκη στο κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Οκ. Okay. Λαμπρό. Η αποτίμηση προσωπικότητων μεγάλων όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μην μείνουμε στην αποτίμηση, εγώ θα πω. Να πω έχω λόγο που το λέω. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει με λογική άσπρη μαύρο, γιατί προφανώς είναι σύνθετη. Και θα βρει και αρνητικά, θα βρει και λαϊκισμό, θα βρει και θετικά. Αυτό που λέει ο Νίκος για την εξωτερική πολιτική, προφανώς η εξωτερική πολιτική του Παπανδρέου ήταν μια πατριωτική πολιτική, ήταν πατριωτικό Πασόκ, η Ελλάδα στους Έλληνες και όχι μόνο ως σύνθημα και ως πολιτική. Από εκεί και πέρα λαϊκισμός υπήρχε. Εγώ θυμάμαι τον Μακαρίτη τον Μπάγκαλο που έλεγε όταν είχαμε πρωτοεκλεγεί το 81, πήγα και του είπα με το σύνθημα έξω από την ΕΟΚ και έξω από τον ΝΑΤΟ. Όταν πήγα και τον ρώτησα πρόεδρε τι θα κάνουμε, θα βγούμε και του είπε Θόδωρε, αν πίστευαν αυτά που λέγαμε ότι θα βγούμε από την ΕΟΚ και τον ΝΑΤΟ, δεν μας ψήφιζαν. Αυτό είναι λαϊκισμός. Αλλά τέτοιες προσωπικότητες δεν έχουν και πλήν, έχουν και σύνη και είναι και τις διαφορετικές. Τις εν ζωή προσωπικότητες. Στέφανος Κασελάκης, Παλαιστίνη. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς, εδώ έχει ο κ. Κασελάκης και βαθιά άγνοια με θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνούς πολιτικής. Και όταν η άγνοια μένει εντός τυχών, έτσι και λέει, μπορεί
να λέει διάφορα για την οικονομία και κανείς να διαφωνεί και να συμφωνεί, αλλά μπορεί να γίνεται μια αποτίμηση αυτό να είναι εντός τυχών και μπορεί να γίνουν, μπορεί να μην γίνουν και μπορεί να λέει καθένας περίπου ό,τι θέλει και είναι κατανοητό. Όταν η ανοησία, όταν η άγνοια περνάει εκτός συνόρων, προκαλείται εθνική βλάβη. Ο κύριος Κασελάκης είναι παντελώς ασχετός από το Μεσανατολικό, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο τέρεν, πάρα πολύ δύσκολο, καταπίνει χώρες ολόκληρες. Η ελαφρότητα με την οποία μιλάει για το Παλαιστινιακό, λες και η αδερφή Παλαιστίνη κλπ. Για να λέμε πέραν της Χαμάς, που είναι τρομοκρατική οργάνωση, η Παλαιστινιακή οντότητα γενικώς είναι σε μεγάλο βαθμό ενεργόμενο της Τουρκίας. Είναι διαχρονικά απέναντι από την Ελλάδα. Επί Παπανδρέου, έχει δίκιο ο Νίκος, έτσι, είχε γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης. Όντως η Ελλάδα, έχω πάει στη Ραμάλα, έχω πάει παραπάνω από μία φορά και στην περιοχή εκεί πέρα όλοι. Όντως, έχει δίκιο ο Νίκος, το όνομα του Παπανδρέου ακόμα είναι. Μας ερωτώσει ζωντανό, να το πω έτσι. Στη Συρία και στην Ελλάδα. Και στη Συρία έχω πάει επίσης, επίσης είναι εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ιστορία ότι η Παλαιστίνη είναι αδερφή μας και είναι φίλοι και έχουμε ίδια συμφέροντα, η Παλαιστινιακή οντότητα στο σύνολό της, δεν θα ονομάσω Χαμάς, είναι μια οντότητα πολιτική και εθνική, η οποία είναι κατά κανόνα απέναντι από τα συμφέροντα της Ελλάδας. Ενεργόμενο της Τουρκίας και απέναντι. Απέναντι δομικά. Δεν λέω καλός κακός. Τα συμφέροντά τους κοιτάνε, καλά κάνουν. Αλλά όταν βγαίνει έξω από τα σύνορα της χώρας και είσαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλεις να είσαι ενήμερος, να σταθμίζεις τα συμφέροντα της χώρας. Έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Και γενικά η Ελλάδα έχει μια σταθμισμένη πολιτική, αλλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Με το Ισραήλ έχουμε συμφέροντα στρατηγικά. Από το Ισραήλ περιμένουν διάφορα θέματα, ενέργεια, όπλα κλπ. Με το Παλαιστινιακό κράτος, όντως η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι στα δύο κράτη. Δεν λέει το 67. Στα σύνορα του 67 σημαίνει ότι την επόμενη μέρα θα υπάρξει τέτοια σφαγή που αυτό που γίνεται τώρα θα μιλήσει με παιδική χαρά. Θέλω να πω ότι όταν βγαίνει έξω δεν μπορεί να λες ότι να είναι. Γιατί. Οι ξένοι που αξιολογούν το πολιτικό βάθος της χώρας. Δεν ξέρω αν ο κ. Κασελάκης ξέρει, δεν ξέρει. Καταγράφουν τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω αν είναι σχετικός ή άσχετος. Αυτά λένε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είστε εδώ απόψε. Απόψε έχουμε στιγμές, γι' αυτό θα πρέπει να μείνετε συντονισμένοι, με Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος μιλά για το παρασκήνιο εκλογικών αναμετρήσεων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το 1977. Για την πρόταση τότε, όταν πρώτο έγινε, θα πω μια ιστορία για την πρώτη πρόταση πώς θα καλυφθούν οι εκλογές με τη χρήση κομπιούτερ και κάποιοι πρότειναν να πάρουμε από την ΚΙΠ αυτούς που έχουμε. Γιατί μιλάμε σήμερα για παρακολουθήσεις και όλο το υπόλοιπο και πώς διαρρέουν προσωπικά δεδομένα. Τράπεζα Πίστος θα πήρε πρώτη φορά, μου φαίνεται. Από την Αλφα. Πίστος Αλφα. Και μάλιστα είχε πει, λέγεται την ιστορία, ότι ο πρώτος που θα μάθει τα αποτελέσματα θα είναι ο Κωστόπουλος. Λοιπόν, να είστε όλοι σας καλά, κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10. Γεια σας.